Λοιπόν, άκου τώρα. Αν αλλάξω το tonight και το κάνω morning, συμφωνώ απόλυτα. Καλημέρα, Άννα μου. Πώς είσαι? Everything's gonna be alright. Αν το επέλεξες για να μας πεις ότι έτσι θα ξεκινήσει η μέρα και η εβδομάδα, είμαι καλά, ναι. Χαίρομαι που είσαι καλά. Σ' ακούω ήρεμη πάνω απ' όλα. Ίσως να φταίει σε αυτό το γεγονός ότι δεν έπαιξε και ο ΠΑΟΚ, έτσι, για να τρελαθείς την κακή χθες. Σήμερα έχουμε τον Πανσάκη το ωραίο. Γιατί δεν λες, βρε παιδί μου, ότι με βλέπεις καλύτερα από ποτέ μετά από το ταξιδάκι? Έβδομαι να το πεις μόνη σου, Άννα μου, να καταλάβουν και αυτοί. Αν και ο κόσμος πλέον σε γνωρίζει, μας γνωρίζει και καταλαβαίνει ακριβώς την διάθεσή μας, ακόμα και από τις πρώτες κουβέντες που λέμε. Καλημέρα στην Άννα την Ορφανίδου, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στη μεγάλη παρέα του Λίμπερο. Καλημέρα στο Χρήστο Κιώση, λοιπόν, και καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα είναι η πρώτη τελευταία μέρα του Οκτώβρη, αγαπημένα μου. 30 Οκτωβρίου, Δευτέρα, η πρωινή αναφορά είναι μαζί σας και μέχρι τις 8 θα πάμε παρεούλα. Θα σας πιάσουμε από το χέρι, ο Χρήστος και εγώ, και θα ξεδιπλώσουμε και το σημερινό κουβάρι της επικαιρότητας σε όλες τις διαστάσεις της. Πολιτική, αθλητική, κοινωνική, οικονομική, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ακόμη και πολιτιστική. Και νομίζω μέχρι τις 8 θα προλάβουμε να τα πούμε όλα όσα έχουμε στο μυαλό μας. Αρκεί να είμαστε παρέα, Θα είμαστε παρέα για το επόμενο 2ωρο το λιγότερο. Η πρωινή αναφορά στο Λίμπερο σε 107,4 έχει ήδη ξεκινήσει την νέα εβδομάδα. Έχουμε φτάσει ήδη αισίως στα 6-7 λεπτά μετά από τις 6. Ελπίζω και η δική σας έτσι εβδομάδα να ξεκίνησε όμορφα και με καλή διάθεση, όπως πάντοτε συμβαίνει με την Άννα και εμένα. Βέβαια, τώρα για να πούμε το στραβό το δίκαιο, πόσο καλή διάθεση μπορείς να έχεις, αν και το θέλεις δηλαδή, το επιδιώκεις και ξυπνάς λέγοντας πω από μια ωραία μέρα ξεκινάει και πάλι. Όλα αυτά τα γνωστά τα NLP και τα αξίζω και τα νόμος της έλξης τα ξέρεις. Αχα, ναι, ναι. Όταν βλέπεις πως δεν βάζουμε, βρε παιδί μου, μυαλό, πως συνέχεια γίνονται τα ίδια και τα ίδια, λες και ζούμε μια λούπα. Πως βάζεις εσύ καμιά φορά εκεί στα ηχητικά σου σε λούπα διάφορα και ακούμε? Νομίζεις ότι ζεις σε λούπα κάποιες καταστάσεις και λες, μα καλά είναι δυνατόν, δεν βάζουμε μυαλό, δηλαδή τι γίνεται? Δεν ξέρω, όταν γίνονται έτσι τα πράγματα, βρε Χριστό, μπορεί να είναι καλή διάθεση? Κοίταξε, με αυτή την, άμα το αφήσει το μυαλό σου, το απασχολούν αυτά και μόνο, σίγουρα η διάθεσή σου, τολμώ να πω, Άννα μου, ποτέ δεν πρόκειται να είναι όσο καλή θα έπρεπε. Τι να πούμε τώρα, πολλά είναι τα θέματα τα οποία μπορούν να κολλήσουν πάνω σε αυτές τις εκφράσεις που είπες τώρα. Μπορούμε να κολλήσουμε αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα. Μπορούμε να κολλήσουμε τα όσα βλέπουμε να συμβαίνουν στην πόλη μας. Με τους, και εγώ να μην τους χαρακτηρίσω, τέλος πάντων. Πάντως όχι φιλάθλους. Σίγουρα όχι φιλάθλους. Δύο ήταν τα επεισόδια και μάλιστα σοβαρά και τα δύο, τα οποία είχαμε στη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Εντάξει, και κάπου τρελαίνεσαι. Δεν θα φτάσουμε στο σημείο που να πούμε νησάφι, ρε παιδιά, πλέον φτάνει. Ακόμα και αυτοί που τα κάνουν δεν έχουν βαρεθεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή όλη αυτή την ιστορία ξανά μανά τα ίδια, στον ίδιο φαύλο κύκλο αυτής της ανόητης, της ηλίθιας βίας που δεν οδηγεί πουθενά και το μόνο που κάνει είναι να ζωογονείται, να παίρνει ζωή από το κάθε επεισόδιο και να επαναλαμβάνεται. Είναι σαν τη Λερναία Ύδρα, που κάθε κεφάλι που έκοβες έβγαιναν, ξέρω εγώ, άλλα δυο. Δεν ξέρω, Χρήστο, αν πραγματικά η βία αναζωογονείται από τον ίδιο της τον εαυτό, αν θρέφεται από τους ίδιους αυτούς ανθρώπους. Σίγουρα πάντως θρέφεται από την έλλειψη παιδείας. Και σίγουρα θρέφεται από οικογένειες που είναι δυσλειτουργικές. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, από το μικρό κόσμο της οικογένειας, για να πάμε στο μεγαλύτερο. Σίγουρα δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι παιδιά, είναι μεγαλύτερης ηλικίας, είναι την τύχη να μεγάλωσαν σε οικογένειες με αγάπη, σε οικογένειες με ανθρώπους που τους έδωσαν τα πρώτα βήματα σε ένα δρόμο
μακριά από τη βία, γιατί ξέρεις, έχει αυτό το κακό η βία. Αναπαράγεται συνεχώς, ακόμη και αν λες ότι κάτι δεν μου αρέσει, έχει τόσο πολύ γραφτεί στο υποσυνείδητο και στο DNA σου στην τελική, που το επαναλαμβάνεις και εσύ αργότερα. Και βέβαια, η φτώχεια, η έλλειψη παιδείας, θα ξαναπώ, γίνομαι κουραστική, αλλά νομίζω δεν μπορεί ένας, στο δικό μου το μυαλό τώρα, αν πέφτω τόσο τραγικά έξω, εντάξει, ένας άνθρωπος με παιδεία, με καλλιέργεια, να πάει να σκοτώνεται, να δέρνεται, να χτυπιέται για τον ΠΑΟΚ, τον Άρη ή ξέρω εγώ για τις ομάδες ή για οτιδήποτε άλλο. Και να σου πω και κάτι, μιας που βρέθηκα εκεί κάτω στην Ευρυτανία αυτές τις μέρες, που έλειψα έτσι λίγο για αυτό το ταξιδάκι, στο Καρπενήσι και στα γύρω μέρη, και έμαθα λίγο περισσότερο την ιστορία για την πρώτη κυβέρνηση του Βουνού, για τον Εμφύλιο, για το Βελουχιώτη, για όλο αυτό το κομμάτι. Έχουμε με κάποιο τρόπο συνηθίσει στο διέρη και βασίλευε, και αν δεν υπάρχει αυτό το διέρη και βασίλευε, το δημιουργούμε μόνοι μας. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει μέσω των ομάδων, μιας που μιλάμε για τα οπαδικά επεισόδια. Πάντως, άσχετα με όλα αυτά, τα οποία φυσικά είναι και η μεγάλη αλήθεια, είναι αυτό το οποίο πραγματικά κρύβεται από πίσω, και εκεί θα πρέπει να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας κατά κύριο λόγο. Να μείνουμε λιγάκι και στο παρόν. Έκανες προηγουμένως λόγο, Άννα, για Ερναία Ίδρα. Την Ερναία Ίδρα την κέρδισε ο Ηρακλής, και αν παραλυρίσουμε με κάποιον σαν Ηρακλή στην τωρινή εποχή, αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος από την ελληνική αστυνομία και κατ' επέκταση την ελληνική δικαιοσύνη. Ρε παιδιά, τσακίστε τους. Ξέρετε ποιοι είναι οι αστυνομικοί, στους αστυνομικούς λέω τώρα. Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις να δώσουν την κατάλληλη εντολή με τον Α ή τον Β τρόπο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να τα τερματίσουν αυτά, να υπάρχουν παραδειγματικές τιμωρίες, δεν πάει άλλο πλέον, δεν έχουμε τα περιθώρια να ασχολούμαστε και με αυτά. Φτάνει. Ηρεμήστε λιγάκι επιτέλους, και αφού δεν μπορείτε εσείς οι ίδιοι να ηρεμήσετε, αφού δεν βάζετε μυαλό με τα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, με ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, με ανθρώπους να μένουν στο νοσοκομείο τζάμπα και βερεσέ για τόσες μέρες, εντάξει, θα σας βάλει μυαλό τώρα η ελληνική αστυνομία, το ελληνικό κράτος, κατ' επέκταση η ελληνική κοινωνία. Δεν πειράζει, ας είμαστε και λίγο σκληροί, ας φερθούμε και μη πολιτικά ορθά όλο αυτό το διάστημα. Τσακίστε τους, ρε παιδιά, δεν γίνεται τίποτα να κάνουμε. Στη βία δν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ορθότητα. Μα τώρα δεν έχει. Βρες τους, ρε παιδί μου, και βάλτε τους μυαλό. Βάλτε τους μυαλό. Και για τους υπόλοιπες γενιές, άστε να ανησυχούμε εμείς μετά. Αφού λοιπόν δεν μπορούμε με το σωστό τον τρόπο, τον ήρεμο, τον κανονικό, με την κουβέντα, ή όπως τα έλεγε και κάποιος από τους αρχαίους ημών φιλοσόφους, με τη δημοκρατία δεν θέλετε να πάει. Μάλλον δεν θέλετε να πάει με τη δημοκρατία. Kim Jong-un που σας χρειάζεται και τα λοιπά και τα λοιπά, τα ξέρεις τώρα. Μα τώρα κάτι πρέπει να γίνει, δεν γίνεται αυτό. Να το πάρουν και χαμπάρι ότι μόνο έτσι μπορεί να γίνει η δουλειά. Έτσι θέλετε, έτσι λοιπόν θα γίνεται από εδώ και πέρα. Αφήστε την αστυνομία να κάνει αυτό που πρέπει. Σε μια χώρα που χρειάζεται βούρδουλα και αστυνομία, Ναι, τι να κάνουμε. Παναγιά. Εντάξει, θλίβομαι που το λέω αυτό. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι αυτό. Δεν με πρεσβεύει και εμένα αυτή η θέση. Εγώ θα ήθελα τα πράγματα να γίνουν κάπως πολύ διαφορετικά, λίμωνο. Αλλά καμιά φορά, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι δεν πάει άλλο. Φτάνει. Ηρεμήστε, ρε παιδιά. Θα σας βάλουμε μυαλό εμείς. Θέλετε, δεν θέλετε. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει δεν θέλουν να σε ενημερώσω, αλλά τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Ξανά και ξανά θα το πούμε έτσι, να το νιώσουμε. Μέχρι το τελευταίο κύτταρο του κορμιού μας να είναι καλή αυτή η μέρα, να ξεκινήσει καλά αυτή η εβδομάδα, με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και κόντρα στα σημεία των καιρών. Χρήστος και Άννα εδώ, 14 λεπτά μετά τις 6, στο Λίμπερο, στην πρωινή αναφορά, με όλο το παρεάκι να μαζεύεται σιγά σιγά και τα πρώτα μηνύματα να έχουν φτάσει. Σας ευχαριστούμε πολύ και για τα καλά λόγια και για το ότι είστε δίπλα μας κάθε μέρα και μας το δείχνετε και πώς μας το δείχνετε. Για έλατε να σας πω λίγο τώρα, γιατί είναι καλό να τα επαναλαμβάνουμε αυτά.
Να μην ξεχνιόμαστε. Έχουμε επίσημη σελίδα στο Facebook, πρωινή αναφορά με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα μας βρείτε εκεί. Μπορείτε να αποστάρετε και εσείς αυτό που θέλετε, να στείλετε το μήνυμά σας, τις παρατηρήσεις σας, γιατί όχι, να γίνουμε λίγο καλύτεροι μέσα από τα δικά σας λεγόμενα, τις προτάσεις σας για θεματολογία, ίσως κάποια καταγγελία, οτιδήποτε σας απασχολεί. Τέλος πάντων, αυτή η σελίδα είναι δική σας. Και βέβαια από εκεί και έπειτα, πέρα από τη δική μας σελίδα της εκπομπής, ο Λίμπερο έχει σελίδα στο Facebook, στο Instagram, έχει λογαριασμό στο TikTok, έχει δικό του, ολόδικό του κανάλι, είναι και καναλάρχης ο Λίμπερο. Στο YouTube μπορείτε να κάνετε εντελώς δωρεάν και εκεί την εγγραφή σας. Και όσο για τους υπόλοιπους, τους κλασικούς, τους πατροπαράδοτους, FM κενό, την καλημέρα σας στο 54-222. Μετά τις 7 θα ανοίξουμε γραμμές. Είχαμε βέβαια και αγωνιστική, έτσι, και μπάσκετ και ποδόσφαιρο, η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, ενώ γιατί σήμερα θα είναι ούτε στο μπάσκετ, γιατί σήμερα θα είναι μια σημαντική μέρα για κάποιες από τις ομάδες, για αυτές, έτσι, πώς το λένε, τις κάπως δυνατές. Οι άλλες οι δυνατές, οι μισές δυνατές παίξαν χθες και τα πήγαν εξαιρετικά, ειδικά με τον Παναθηναϊκό να προελάβει αυτή τη στιγμή, συν 4 από Ολυμπιακό, συν 5 από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Σήμερα ρίχνονται στη μάχη της Super League για την ένατη αγωνιστική αυτή δύο, και θα πούμε αργότερα μετά τις 6.30 και αποτελέσματα και όλα όσα είδαμε, ειδικά ο Χρήστος Κιώσης με το χαμόγελο στα χείλη θα μας περιγράψει τα του Άρεος. Εντάξει, βεβαίως. Δεν έκανε και τίποτα ο Άρης, μην φανταστείς ότι έπιασε και καμιά απόδοση. Η ομάδα είναι ακόμα στο στάδιο. Περί μου το πήρε το τρίποντο, αυτό κοιτάει τώρα. Λέει, εγώ και την προηγούμενη φορά αυτό ακριβώς είπα. Χωρίς να είναι καλύτερη από τον αντίπαλο, πήρε το τρίποντο. Χωρίς να είναι πολύ καλύτερη από τον αντίπαλο, πήρε το τρίποντο. Χθες εντάξει, σίγουρα ήταν καλύτερο από τα Γιάννενα. Έπαιξε σαφώς καλύτερα. Έδειξε λίγο μεγαλύτερη έτσι, διάρκεια στο παιχνίδι. Μια χαρά, εντάξει. Θα τα συζητήσουμε μετά τις 6.30 έτσι και λίγο πιο αναλυτικά και θα πούμε και για τα σημερινά παιχνίδια και για τη συγκινητική στιγμή με τον Μιχαλίτσο και τον Ιωαννίδη εκεί στην έναρξη του παιχνιδιού χθες. Πάμε όμως να δώσουμε μερικές καλημέρες, Χρήστο μου. Ναι, θα πριν ξεκινήσω εγώ. Πριν σας πω τι θα γίνει με τον καιρό. Θα ξεκινήσω εγώ, θα στείλω πρώτα απ' όλα στον Πειραιά, στο φίλο τον Κώστα τον Γιαννόπουλο την καλημέρα. Καλημέρα Άννα και Χρήστο, καλή εβδομάδα σε όλη την πρωινή παρέα. Μας αφιερώνει το μήνυμά του ο φίλος ο Κώστας. Μας στέλνει και δύο εσπρεσάκια πολύ special, όπως τα βλέπω εδώ στη φωτογραφία, για να τα απολαύσουμε. Μακάρι να γινόταν. Καλημέρα επίσης στον φίλο τον Σάκη, τον Τσολαρίδη, ο οποίος νωρίς μπήκε και αυτός στην παρέα μας και περιμένουμε φυσικά τους υπόλοιπους που δεν θα λείψουν. Έχω και εγώ να πω κάποιες καλημέρες. Πήγα να πω, έχω να πω μιας καλημέρες. Δύσκολο, δύσκολο πρωί-πρωί, δευτεριάτικα. Έχω να πω κάποιες καλημέρες. Στο Φώτη να στείλω την καλημέρα. Στη Μιλένα, η οποία ήρθε και αυτή στην παρέα μας. Καλημέρα στον Άκη και στην Ιωάννα. Στα πρωινά τα πουλάκια. Αυτά είναι τα πολύ πρωινά. Να δούμε σήμερα, 30 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα, τι γίνεται με τον καιρό στην πόλη μας, πώς θα είναι τα πράγματα, αν και όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς οι ίδιοι διανύουμε ένα μικρό καλοκαιράκι, έτσι. Κάποιοι πήγαν μέχρι και για μπάνιο εχθές, Χρήστο. Σε παραλία της Χαλκιδικής υπήρξαν οι τολμηροί, που δεν χρειάστηκε δηλαδή να έχεις και τόσο πολύ τόλμη, γιατί ο καιρός ήταν πολύ καλός και κάναν το μπανάκι τους. Σήμερα βέβαια τα πράγματα θα είναι κατά τη πιο φθινοπορεινά. Έτσι να το θέσω. Δεν θα έχουμε 28 βαθμούς. Θα φτάσει μέχρι τους 23. Ξεκινώντας από νωρίς το πρωί, με μόλις ένα μποφόρ, τι να σου κάνει ένα μποφόρ, δηλαδή το τίποτα, και 20 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Μέχρι τις 11 θα ανέβει η θερμοκρασία, θα πάει στους 23. Το μεσημεράκι με ήλιο πάντα, 25 βαθμοί Κελσίου. Και λίγο αργότερα, έτσι πηγαίνοντας προς το απόγευμα, που ούτως ή άλλως τώρα βραδιάζει και από τις 5 και 5.30, αφού άλλαξε και η ώρα, θα έχουμε 21, 20 και 19 βαθμούς αντίστοιχα. Μια εξαιρετική Δευτέρα, παιδιά, για Οκτώβριο. Μην το συζητάτε. Μ' αρέσει που λέγοντας τις προηγούμενες ημέρες, αν θυμάσαι,
ότι μπαίνουμε στη διαδικασία που θα πρέπει, ξέρεις, να ξεφορτωθούμε τα καλοκαιρινά, να έχουμε τα χειμωνιάτικα. Νοέμβριος μπαίνει και ακόμη για χειμωνιάτικα καμία κουβέντα. Απαπα με τίποτα. Εγώ τα κοντομάνικα ακόμα τα φοράω, να μου ξέρεις. Εννοείται, εννοείται. Και όχι μόνο τα φοράει, έτσι για να σας ενημερώσω, τα αλλάζει καθημερινά και δύο φορές τη μέρα, παρακαλώ. Ναι. Για το φίλο το Σάκη που στείλαμε την καλημέρα προηγουμένως, μας έστειλε και το μήνυμά του άνθρωπος. Καλημέρα παιδιά, δυστυχώς αρχίζει να ξεφεύγει η κατάσταση με την αθλητική βία σε όλη την Ευρώπη. Εχθές είχαμε επεισόδια σε Ισπανία και Γαλλία. Τέτοια γεγονότα μας απομακρύνουν εμάς τους απλούς φιλάθλους από τα γήπεδα. Έτσι ακριβώς είναι. Πραγματικά και να έχεις όρεξη να θες να πας να παρακολουθήσεις ένα παιχνίδι, ακόμα και εδώ στην Ελλάδα, το σκέφτεσαι μία και δύο φορές. Χθες είδες τι έγινε και στα Μέγαρα. Πήγε ο, ας με επιτραπεί έτσι ο χαρακτηρισμός, ο καημένος ο Αλέξης Κούγιας να δει την ομάδα του, την Κόρινθο. Έπαιζε με τον Βίζα τα Μεγάρων. Τι ήταν να τον πάρουν χαμπάρι ότι βρισκόταν στην κερκίδα. Έγινε ένα πολύ έτσι άγριο πέσιμο στον Αλέξη, χωρίς να είναι και προκλητικός. Μόνο που τον είδανε, ανάψανε τα κόκκινα λαμπάκια. Κοίταξε, δεν χρειάζεται να είσαι προκλητικός εκείνη τη στιγμή. Μπορεί κάποιος να σου τα έχει μαζεμένα από καμιά τετραετία, ας πούμε, που κυβερνούσες. Και αυτό δύσκολο για τους υπουργούς, βουλευτές, πρωθυπουργούς, πρώην και νυν, να μην μπορείς να κυκλοφορήσεις άνετα στους δρόμους. Γιατί άραγε, μήπως έτσι σας χτυπάει κανένα καμπανάκι αυτό? Γιατί να μην μπορείτε να προχωρήσετε χωρίς μπράβους, χωρίς συνοδεία, χωρίς αλεξίσφαιρα τζάμια έξω στους δρόμους? Μήπως δεν έχετε κάνει κάτι καλά, Προφανώς και δεν έχουν κάνει κάτι καλά. Ρητορικό το ερώτημα. Είπες για χαρακτηριστική προηγουμένως. Την καλημέρα μας στη Χανιώτη, στο Γιώργο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Άννα και Χρήστο. Γράφει στο μήνυμά του ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα σε όλη τη Χαλκιδική. Καλημέρα να πω και στην Καβάλα. Και επειδή ωραία, να ξέρεις, όπου πηγαίνουμε αφήνουμε το στίγμα του Λίμπερο και της πρωινής αναφοράς, θα πρέπει να πούμε καλημέρα και στο Καρπενήσι που μας ακούνε τώρα. Να πούμε χίλιες φορές. Τους έχω βάλει εκεί στην πρίζα. Όχι στην πρίζα που σας βάζουν ο Τσίφιος με τον Γιουβάνοκλου μετά. Στην πρίζα για να μας ακούσουν από νωρίς το πρωί. Λοιπόν, χρόνια πολλά πρέπει να πούμε σε πολύ κόσμο, στον Απολώνιο και στην Απολωνία, στον Αστέριο και στην Αστέρο. Μάλιστα. Στη Ζηνοβία, στον Κλάβδιο, στον Κλέοπα, μάλιστα, στην Αιωνίλα και στον Αίωνα. Όλα αυτά μαζί σε ένα προϊόν. 30 του Οκτώβρη. Απολώνιος, Απολωνία, Αστέριος, Αστέρο, Ζηνοβία, Κλάβδιος, Κλαβδία, Κλέοπας, Νεονίλα και ο Νέων. Μάλιστα. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν. Από αυτούς, εντάξει, κανένα αστέριο θα έχουμε οι περισσότεροι. Όλο και κάποιος αστέριος. Είχα ένα personal trainer. Ναι, ναι. Αστέριο. Επί 1,5 χρόνο μου έκανε προπονήσεις ο Αστέρης. Να είναι καλά το παλικάρι. Αφού σ' άντεξε και 1,5 χρόνο, Άννα, εντάξει. Ντροπή και όνειδος. Καλή, δεν βλέπεις ότι είμαι στρατιωτάκι. Ειδικά στη γυμναστική τώρα, μην το συζητάς. Σε όλα τους ό,τι αποφασίζεις, Άννα. Πολύ μεγάλη πειθαρχία, στρατιωτική που λέει, το πραγματοποιείς. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια και το έχουν καταλάβει όλοι. Συζητούσαμε, είναι μια μόνιμη ας πούμε εποδός στις συζητήσεις μας, στην παρέα, το κομμάτι της διατροφής. Αχα. Και προσπαθώντας να έχω και αυτό το κακό το χούι να θέλω να πείσω τους άλλους για τη δική μου άποψη. Τι πράγμα είναι, τι φασιστικό είναι αυτό. Εντάξει, όλοι το έχουν αυτό το κουσούρι, ρε παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν, και προσπαθώντας να τους πείσω ότι να έτσι, όχι φρούτα, όχι ανά τρεις ώρες να τρώσω, όχι σαλάτες, όχι ξηρούς καρπούς, νερά, διάφορες όλα. Δε. Λέω, βρε παιδί μου, όταν σου λέει ο διατροφολόγος κάτι, κάντο. Άμα σου πει φάει πέτρες για να δυνατήσεις, φάει πέτρες. Και γελούσαν, έχει αυτό γίνει σλόγγαν τώρα, Άννα, τι γίνεται, τρως πέτρες. Είπα για στρατιωτική πειθαρχία και
ενώ θα μπορούσαν να εμφανιστούν τανκς, σαν σήμερα εμφανίστηκαν τραμ στην Αθήνα. Τραμ. Έτσι, πώς το συνεδίασα τώρα όλο στο μυαλό μου, ο Θεός ξέρει. 1908 ήταν, 30 Οκτωβρίου βέβαια πάντα, εμφανίστηκαν στους δρόμους της Αθήνας τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ, τα οποία αντικατέστησαν τα υπήλατα. Μέχρι τότε είχαν αλογάκια για να κουβάλαν τους ανθρώπους. Και ξεκίνησε έτσι αυτή η ωραία τελετουργία του τραμ του τελευταίου. Μ' αρέσουν τα τραμ, ξέρεις. Έτσι όταν πάω σε πόλεις που έχουν, πάντα προσπαθώ να βρω έτσι μια δικαιολογία να ανέβω. Έστω και αν δεν πηγαίνω. Η Θεσσαλονίκη είχε ποτέ έτσι τραμ? Ναι, βέβαια, είχαμε κι εμείς. Α, είχε. Ναι, βέβαια, δεκάτια. Γιατί το καταργήσανε, ρε Χρήστο? Δεν έχω ιδέα. Τι να σε πω, το 57 έγινε ο ΟΑΣ, το πω κάπου εκεί πέρα πρέπει να καταργηθεί τα τραμ, άντε να άντεξαν και μερικά χρόνια ακόμα. Σου λέει τα πάμε τόσο καλά με τον Άστη γιατί έχουμε τραμ. Πάλι σε κουβέντα έτσι αυτές τις μέρες, παιδιά, ξέρω εγώ, 15, 16, 17 χρονών μου εξομολογούνταν άμεσα, όχι εμέσως πλην σαφώς, δηλαδή το λέγανε φορά παρτίδα, ότι γιατί λέει, ποιος πληρώνει εισιτήριο στον Άστη? Λέω, τι εννοείται ρε παιδί μου? Λέει, εμείς τώρα ξέρεις, άντε έχουμε ένα μηχανάκι, ένα μάξι, κάτι τι, δεν ανεβαίνουμε, ωραία. Λέει, ναι, λέει, όλοι ανεβαίνουν έτσι, χυμαδιό. Λέω, συγγνώμη, και δεν έχετε το πάσο, την κάρτα, κάτι, ξέρω εγώ. Μπα. Κανείς, λέει, μπαίνουν μέσα και δεν πληρώνουν. Γι' αυτό τα πάει πάρα πολύ καλά ο Άστ, Χρήστο, να ξέρεις. Το ξέρω, το έχω διαβάσει. Επειδή προσφέρει συγκλονιστικές υπηρεσίες και επειδή πληρώνει και κανείς. Καλά, συγκλονιστικές υπηρεσίες δεν προσφέρει, αλλά τώρα το να μην πληρώνεις κιόλας. Εντάξει, είναι και λίγο θρασία από την δική μας την πλευρά. Αλλά δεν έχει άδικο. Έτσι όπως τα είπαν, είναι. Νομίζω ότι ένα στους 5, ένα στους 6, δεν πω και παραπάνω, μπορεί να πληρώνει το εισιτήριό του κανονικά στα λεωφορεία του ΟΑΣ. Δεν υπάρχει και. Πώς θα το πούμε τώρα, έτσι, έλεγχος. Έλεγχος, και εκεί δεν υπάρχει έλεγχος. Όχι, πλέον δεν νομίζω. Ούτε εκεί υπάρχει έλεγχος, ούτε εκεί υπάρχει αστυνόμευση, όλα καλά. Πρέπει να ήταν αυτό μόνο το κακό. Πάει στο διάολο που λένε, εύκολα φτιάχνεται. Τα άλλα είναι που θα πρέπει να μας απασχολήσουν λιγάκι. Θα τα δούμε και τα άλλα. Προς το παρόν θα σε πάω στο 1918, όταν η Γερμανία αποφάσισε να καταθέσει τα όπλα και να τελειώσει κάπως έτσι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Α, σας σήμερα. Μυαλό δεν έβαλε βέβαια αργότερα, πήγε και σε άλλο πόλεμο, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Okay. 30 Οκτώβρη 1918. Το 18. Τέλος του Α Παγκοσμίου Πολέμου. Μάλιστα, ωραία. Ενώ το 1930, πάλι 30 του Οκτώβρη, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Κεμάλ Ατατούρκ αποφάσισαν με τη συνθήκη φιλίας που υπεγράφει στην Άγκυρα να τα έχουν καλά. Ελλάδα και Τουρκία να γίνουν φίλοι. Μάλιστα, ναι, ένα από τα πολλά έτσι. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Ένα από τα πολλά επεισόδια ξαφνικής αγάπης που εντάξει δεν τηρήθηκε και για πάρα πολύ καιρό. Ενώ κάτι που συνηθίζουμε να αναφέρουμε ως παράδειγμα στα μαθήματα ραδιοφώνου, ναι, και στο πανεπιστήμιο και στα ΙΕΚ και στα κολέγια, τέλος πάντων παντού όπου γίνονται μαθήματα δημοσιογραφίας, ο Orson Welles κατέχει περίοπτη θέση 1938, και ενώ ο άνθρωπος ως ηθοποιός, ας πούμε, προσπαθούσε να κάνει ένα ραδιοσύριαλ, να το πω έτσι, αυτοί που άκουγαν στο ραδιόφωνο, οι Αμερικανοί, είχαν πιστεί τόσο πολύ από την ερμηνεία του ότι η γη δέχεται επίθεση από αριανούς, που κατέβηκαν δηλαδή από τον Άρη, που άρχισαν να φεύγουν από τα σπίτια τους. Είχε γίνει ένας πανικός τότε στους δρόμους της Νέας Υόρκης και μάλιστα είχαν σημειωθεί και επεισόδια, υπήρξαν και τραυματίες, γιατί βγαίναν έξω με όπλα, τρέχανε πανικόβλητοι. Ναι. Τόσο πολύ πιστικός ήταν, και βέβαια αυτό δηλώνει, για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, την τεράστια δύναμη που είχε τότε το ραδιόφωνο. Και έχει ακόμα, να σου πω, γιατί σαν μέσο, κακά τα ψέματα, είναι το πιο άμεσο από όλα τα μέσα. Ακόμα και από την τηλεόραση. Για την τηλεόραση πρέπει να φτιαχτεί λιγάκι η εικόνα πρώτα, ενώ το ραδιόφωνο, τίποτα, ανοίγεις το μικρόφωνο, όπως και να σε μεταφέρεις κατευθείαν έτσι την είδηση. Θες να ακούσεις λίγο Orson Welles από εκείνη την εποχή? Αλήθεια, τώρα το έχεις? Υπάρχει αυτή η εκπομπή. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να βρω, γιατί είναι ένα 55 λεπτό απόσπασμα. Δεν μπορώ να βρω εκεί το σημείο που το αφηγείται. Αλλά τέλος πάντων, δες πώς ήταν τα σύρια τότε τα ραδιοφωνικά στην Αμερική. Something I can see coming out of that black hole through luminous discs of the eyes. It might be a face.
Might be on the... Good heavens. Something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one and another one and another one. They look like tentacles to me. Oh, yeah, I can see the thing's body. Now it's large and large as a bear. Like wet. Εντάξει, πήραμε φαντάζομαι μια ιδέα. Περιγράφει πως έρχεται κι άλλους κι άλλους κι άλλους με τα μαύρα τους μάτια σαν τρύπες και τα λοιπά. Τις μάχες και τα λοιπά. Ήταν live από το Mercury Theater αυτό και πραγματικά πάρα πολλοί, ας το πούμε έτσι λίγο λαϊκά, τσίμπησαν. Καλή χαμός έγινε, σου λέω. Ξεχύθηκαν στους δρόμους, έγινε παντζουρλισμός. Και στην Ελλάδα υπήρχαν ραδιοφωνικά σύριαλ. Και μάλιστα επειδή έχω αυτή την τρέλα, τη ζούρλα να διαβάζω ή να ακούω πράγματα που έχουν να κάνουν με το παρελθόν και που δεν τα ζήσαμε, ναι. Έχω βρει ένα, δεν θα το πω τώρα, αλλά ένα site που έχει και στο YouTube συγκεκριμένα, που έχει όλα ή τέλος πάντων τα περισσότερα και θέατρα και σύριαλ ραδιοφωνικά όμως. Εκτός από τον Orson Welles, η σημερινή μέρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αφιερωθεί τουλάχιστον από μας στον Diego Maradona, στο θεό του ποδοσφαίρου, στον άνθρωπο που έφυγε νωρίς αλλά που γεννήθηκε σαν σήμερα. Για χάρη του δημιουργήθηκε μέχρι και θρησκεία εκτός όλων των υπολείπων. Να μην συζητήσω για ντοκιμαντέρ, για αφιερώματα και για τραγούδια που έχουν γραφτεί για τον Diego Armando Maradona. Γεννήθηκε σαν σήμερα 30 Οκτωβρίου του 1960. Εντάξει, για να πω την αμαρτία μου, εγώ ανήκω σε μια γενιά που μεγάλωσε με τα καταρθώματα του Diego και οφείλω να ομολογήσω, Άννα μου, σε αντίθεση με έτσι, αυτό που νομίζω οι περισσότεροι θεωρούν, ο κορυφαίος παίκτης για μένα δεν είναι ο Μέση, είναι ο Μαραντόνα. Αυτό θα έβαζα. Καλά, και τότε γιατί είναι αμαρτία αυτό, δεν κατάλαβα, λες να πω την αμαρτία μου. Δεν συμφωνούμε, φαντάζομαι, περισσότερο. Για μένα, ρε παιδί μου, δεν τον ξεπεράσει ο Μέση τον Μαραντόνα, sorry παιδιά. Πεχταράς και ο Μέση, ναι, οκ. Okay. Αλλά μετά το Μαραντόνα. Για μένα είναι το 2 Μέση. 7 χρόνια αργότερα γεννήθηκε σαν σήμερα πάντα και ο Λεωνίδας Καβάκος, ο Έλληνας βιολονίστας διεθνούς φήμης. Mm-hmm. Ενώ σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή του 1910 ο Ερίκος Ντινάν, ο επιχειρηματίας και ανθρωπιστής ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού. Αυτός τον είδησε, ναι. Που είχαμε και το Ερίκος Ντινάν, το οποίο με συνοπτικές διαδικασίες ξέρεις πως άλλαξε χέρια. Σαν σήμερα το 1988 έφυγε από τη ζωή και ο Τάσος Λιβαδίτης, αποφθέγματα του οποίου και τσιτάτα χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε Instagram, Facebook και τα λοιπά, από κάποιους που θέλουν να το παίζουν διανοούμενοι, μπορεί να μην έχουν διαβάσει ούτε μισό ποίημα του βέβαια. Το κάνουμε αυτό. Βλέπουμε εκεί κάτι μας αρέσει, το αρπάζουμε, το κολλάμε στον τοίχο δικό μας. Τέλος, γεια σας, Χρήστος από κάτω. Δεν το έχει πει κανένας άλλος. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που είναι πάρα πολύ μικρό, ίσα ίσα θα ακούσουμε την ώρα. Να πω εγώ, Άννα μου, αν δεν το ξέρεις, ότι οι νιώπαντε κάνουν μήνα του μέλητος. Οι υπόλοιποι τι κάνουμε, ξέρεις? Μήνα του ρεύματος. Ακριβώς, γιατί με το νέο πρόγραμμα Volton Energy Free εξασφαλίζεται και δωρό το ρεύμα του πρώτου μήνα και έκπτωση 20% έκπτωση συνέπειας είναι αυτή, αλλά και εξαιρετικά χαμηλή τιμή κιλοβατόρας. Μην χάνετε χρόνο λοιπόν, μπείτε στο volton.gr και μάθετε πώς θα υποφεληθείτε από αυτή την μεγάλη προσφορά. Ισχύει και για νιώπαντρους, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, για πάρα πολύ λίγο θα απουσιάσει η Άννα και ο Χρήστος από τον αέρα. Μην φύγει κανείς, επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Επιστροφή 36 λεπτά μετά τις 6 στο Λίβερο 107,4 στην πρωινή αναφορά με τον Χρήστο Κιώση και την Άννα Ορφανίδου στα μικρόφωνα. Μια μεγάλη καλημέρα και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους όσοι τώρα συντονίστηκαν, όσοι τώρα ήρθαν στο παρεάκι το πρωινό. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και τη συμμετοχή. Συνεχίστε με τα μηνύματά σας μέχρι τις 7. Στη συνέχεια θα ανοίξουμε γραμμές να ακούσουμε και τις φωνούλες σας. Και πόσο μου αρέσει, βρε Χρήστο, τώρα που ξημερώνει νωρίς.
Από την άλλη, βέβαια, νυχτώνει νωρίς, αλλά ξημέρωνε δες τώρα έξω το παραθυρό μας που έχουμε. Έχουμε τόσο, γιατί εμείς είχαμε συνηθίσει να είμαστε, ξέρεις, διαφορετικά. Μέχρι τις 8 παρά ήταν λίγο σκοτάδι, μέχρι τις 7.30. Τώρα είναι καλά. Λοιπόν, για όλους όσοι βρίσκονται στους δρόμους τώρα και ξημερώνει στη Θεσσαλονίκη, η καλημέρα μας να φτάσει παντού. Έχουμε πολλά να σας πούμε και σε αυτό το δεύτερο ημίωρο. Να στείλουμε όμως κάποιες καλημέρες εδώ και στα μηνύματα. Καλημέρα λοιπόν στον Πέτρο τον Αμπατζή, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Η Ελένη η Αναγνωστίδου έστειλε το μήνυμά της και την ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα και στο Μαράκι, η οποία άργησε για τη δουλειά, παρόλα αυτά μας ακούει εκεί από τη γνωστή στάση του λεωφορείου. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους σας, ελπίζω να έχετε καλή διάθεση. Ελπίζω η μέρα σας να ξεκίνησε και να συνεχίσει και να συνεχιστεί μάλλον με έναν έτσι όμορφο τρόπο. Δευτέρα είναι, σαν καλό Δευτέρα λέμε, αλλά μόνο έτσι δεν είναι για τους περισσότερους, κακά τα ψέματα. Ίσως η πιο έτσι, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, άσχημη ημέρα της εβδομάδος, αλλά εδώ είμαστε, η πρωινή αναφορά είναι εδώ, η Άννα είναι εδώ, ο Χρήστος είναι εδώ, θα σας βοηθήσουν να τα προσπεράσετε όλα αυτά εύκολα. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να δώσεις συνοπτικά, Χρήστο Κιώση, την ταυτότητα του Σαββατοκύριακου για κάποιους που δεν το παρακολούθησαν, κάποιους που δεν έμαθαν τι έγινε εκεί με τα αποτελέσματα. Είχαμε ποδόσφαιρο, ολοκληρώνεται βέβαια όπως είπα και νωρίτερα η αγωνιστική σήμερα με δύο πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Ενδιαφέροντα παιχνίδια, ειδικά το ένα νομίζω. Είμαστε στην ένατη αγωνιστική της Super League και ξεκινήσαμε από το Σάββατο με δύο παιχνίδια. Βόλος Κηφισιά 2-1 το τελικό σκορ. Έκανε σε φταί ο Βόλος. Για να γίνει βέβαια αυτό, έπρεπε η Κηφισιά να μείνει με 9 παίκτες. Έπρεπε να κάνει μια βόλτα και μέσα στο γήπεδο ο Αχιλλέας Σομπέος. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά για τον Βόλο. Πήρε το τρίποντο και εντάξει, όχι ότι ξεκόλλησε από την τελευταία θέση, αλλά τουλάχιστον ατενίζει με διαφορετικό έτσι μάτι την συνέχεια. Τρίποντο ψυχολογίας. Βέβαια, το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον Ατρόμητο και μάλιστα με buzzer beater εκεί στις καθυστερήσεις. 3-2 τον Πανετολικό σε ένα παιχνίδι που έγινε στο Περιστέρι και αυτός δείχνει να συνέρχεται. Όχι ότι ήταν μια άσχημη ομάδα ο Ατρόμητος. Έχει, αλλά δεν ξέρω, κάτι τους συνέβη φέτος και μας τα χαλάσανε στο ξεκίνημα. Θα τον δούμε τον Ατρόμητο και την επόμενη εβδομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη, μιας και έρχεται ως αντίπαλος του Άρη. Συνεχίζοντας τώρα με τα αποτελέσματα, διπλό μεγάλο για την Λαμία είχαμε το απόγευμα της Κυριακής μέσα στην Τρίπολη. Αστέρας Τρίπολης Λαμία 0-1 και η Λαμία δείχνει να ξεφεύγει από τις ομάδες που θα παλέψουν για την σωτηρία. Λίγο αργότερα Παναθηναϊκός Πανσεραϊκός 5-0 παρακαλώ. Άρα ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα σύμφωνα με την ρίση του Πάμπλο Γκαρσία. Βέβαια για να γίνει αυτό έπρεπε να φάει μια κοκκινή ο Πανσεραϊκός, αλλά εντάξει. Να ξαναφάει. Κάτι γίνεται εκεί με τον Πανσεραϊκό. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά κάτι γίνεται με τον Πανσεραϊκό. Ο Πάμπλο ήταν δυνατός και δυναμικός ως παίκτης και ως προπονητής φαίνεται. Τους το περνάει αυτό. Το όλο κίτρινες και κόκκινες έχει ο Πανσεραϊκός. Εντάξει, πρώτη φορά δεν είχε τίποτα. Κόκκινες, αλλά τώρα. Ναι. Είχε κίτρινες, εντάξει. Είχε κίτρινες, σιγά, εντάξει, δεν είναι και τίποτα. Κίτρινες δεν είναι τίποτα, ρε Σιάννα. Δεν λένε σε. Το θέμα είναι η ομάδα να περπατάει καλά στο γήπεδο και από ό,τι είδα εγώ χθες, δεν μ' άρεσε ο Πανσεραϊκός. Δεν ξέρω, ήταν η πρώτη φορά δηλαδή που τον είδα και έχει χάσει αυτή τη σφριγγυλότητά του. Ίσως να είναι παροδικό, ίσως να υπάρχει έτσι μια μικρή χιλιά γιατί η ομάδα ξεκίνησε καλά. Αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα μας διαψεύσει στην συνέχεια. Λοιπόν, στο επόμενο παιχνίδι της Κυριακής, αυτό που ολοκλήρωσε την ημέρα, Άρης ΠΑΣ Γιάννενα 2-0 το τελικό σκορ και εδώ με κόκκινη κάρτα για τα Γιάννενα, εκεί περίπου στο 60. Σήμερα έχουμε δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Το πρώτο στις 7.30 η ώρα στην ΟΠΑΠ Αρίνα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Οχ, τι έχει να γίνει. Θα σας δώσω και το ρεπορτάζ τι λέει για τους παίκτες του Ρασβάν Λουτσέσκου, το οποίο βέβαια ρεπορτάζ θα το μάθετε και ακούσετε αναλυτικότατα
όταν το SDNA θα βρεθεί σε θέση λίμπερο 10 με 12. Ναι, ναι. Και η αγωνιστική ολοκληρώνεται, πέφτει η αυλαία στις 9.30 στο Ηράκλειο, στο Γιντή Κουλέ, εκεί όπου ο Όφη υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Έναν Ολυμπιακό ο οποίος πηγαίνει λαβωμένος, καθώς νομίζω οι δύο καλύτεροι του παίκτες αυτό το διάστημα, όχι, εντάξει, οι δύο από τους τρεις καλύτερους παίκτες του αυτό το διάστημα, ο Φορτούνης δηλαδή και ο Ροντινέη, θα απουσιάζουν από τους ερυθρόλευκους, αυξάνοντας τις πιθανότητες για άλλη μια καλή εμφάνιση και γιατί όχι η νίκη του Όφη στο σημερινό παιχνίδι. Ο οποίος είναι διόλου αμεληταία ποσότητα, όπως μας έχει δείξει τουλάχιστον τις πρώτες αυτές 8 αγωνιστικές. Λοιπόν, δύο κουβεντούλες θα σας πω για τον ΠΑΟΚ μέσα από το ρεπορτάζ βγαλμένες, οι οποίες αφορούν στη διαχείριση των παικτών κυρίως, γιατί μετά την επική ανατροπή και την καταπώνηση των παικτών, νομίζω και ψυχολογικά, Χριστό, όχι μόνο σωματικά, δηλαδή όταν είναι ένα παιχνίδι στα κόκκινα, βρε παιδί μου, και ψυχολογικά το νιώθεις και εσύ ο ίδιος μετά από μια κουραστική, απαιτητική ημέρα στη δουλειά. Δεν είναι μόνο το σώμα, έτσι, είναι όχι, ψυχικά το τι αποθέματα πρέπει να έχεις. Και επειδή ο Βιερίνια και ο Τάισον, έτσι και μεγαλύτεροι σε ηλικία και σε ειδικό βάρος, αν θέλεις, θα πρέπει να έχουν να την χάνουν σωστές διαχείρισης από το Λουτσέσκου. Φαίνεται λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει ότι ο Βιερίνια θα έχει φανέλα βασικού, κάτι που δεν είναι απολύτως βέβαιο για τον Τάισον. Για τον Κοτάρσκι δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, δεν το κουνάνε ούτε τα κομάντα από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ. Μεϊτέ και ο Σδόεφ επίσης στο βασικό δίδυμο στα ΧΑΦ. Φαίνεται ότι ο Μπάμπα θα έχει θέση στο βασικό σχήμα και ο Ζιβκόβιτς εννοείται. Να πω επίσης ότι μάλλον ο Σαμάτα και όχι ο Μπράντον θα είναι ο φορ. Επίθεση, μάλιστα, ναι. Και όλο αυτό με την ελπίδα ότι σήμερα... Δεν ξέρω, πρέπει να το πούμε rotation τώρα όλο αυτό. Με rotation, ας πούμε, εν μέρη, ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Λέω εγώ τώρα. Μακάρι να κερδίσει, γιατί όχι. Να συνεχίσει την πορεία του, βέβαια. Με αυτή την ελπίδα δεν στείνεται η ομάδα, εννοείται. Καμιά ομάδα δεν κατεβαίνει ποτέ. Ή με την ελπίδα να μην χάσει. Όχι, να μην όχι, χάσει. Όχι. Πάντα θα πηγαίνεις για να κερδίζεις. Δεν υπάρχει να μην χάσω ή τίποτα άλλο. Θα πηγαίνεις για τους τρεις βαθμούς. Δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει άλλη νοοτροπία. Μόνο αυτή η νοοτροπία θα πρέπει να υπάρχει σε όλες τις ομάδες, μέσα και έξω. Και με νίκη, μάλιστα, ο ΠΑΟΚ θα ανεβεί στους 20 βαθμούς και θα είναι από τα πραγματικά μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του φετινού τίτλου. Για τον οποίο. Είναι κοντά-κοντά όλες οι ομάδες. Ναι, ναι. Πάντως, όταν είχαμε ξεκινήσει την εκπομπή εκεί το Σεπτέμβριο και βλέποντας την ΑΕΚ, δεν ξέρω, στην Ευρώπη, κάτι μου είχε κάνει εμένα και είχα πει ότι έχει την πρωτοκαθεδρία για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ βλέπεις εσύ, έτσι. Τότε το είχα πει, λέω, τι είχα πει τότε, τι είχα πει το Σεπτέμβριο. Εντάξει, για τον ΠΑΟΚ δεν μπορούσα να σου πω, και αν θυμάσαι τα λόγια μου, είχα σημειώσει ότι μετά τον Νοέμβριο θα είμαι σε θέση να κρίνω και να πω αν μπορεί να διεκδικήσει κάτι παραπάνω. Ωραία, κοντά είναι ο Νοέμβριος. Ο Νοέμβριος. Οπότε θα περιμένουμε λίγο ακόμα για να σε ακούσουμε. Έχεις μια... κάτι διαφορετικό, τα ίδια έλεγα κι εγώ. Την ΑΕΚ είχα χρήσει εγώ φαβορί. Απλά και μόνο είχα πει ότι την ξεχωρίζω από τους τέσσερις λόγω του γεγονότος ότι ήταν η περσινή πρωταθλήτρια. Όχι ότι έβλεπα κάτι, ξέρεις, που εξαιρετικό στην ΑΕΚ σε σχέση με τους υπόλοιπους. Έτσι. Έχεις την καλημέρα και έχουμε την καλημέρα και ευχή για καλή εβδομάδα από τον Χρήστο τον Ορφανίδη, από τον πρόεδρο. Να είσαι καλά, πρόεδρε, καλή εβδομάδα. Να είναι καλά, να είναι καλά επίσης και ο Μιχάλης που μας ακούει κάπου από τον Εύωσμο και στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα επίσης πρέπει να πούμε και στον Παύλο, τους έχω πάρει τώρα παραμάζωμα εγώ, να αφήσω και λίγο χρόνο σε σένα να στείλει καλημέρες, στον Παύλο και στο Γιάννη που μας ακούν από Πηλαία, Χρήστο μου. Καλημέρα στον Βρασίλη τον Ναυρατζόγλου λοιπόν, καλημέρα Χρήστο και Άννα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Να στείλουμε και την καλημέρα και την καλή εβδομάδα στο φιλό το Παυλάρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και ποτέ ξανά Χίτλερ στην Ευρώπη, μας λέει ο φίλος ο Παύλος.
Κοίταξε, Παύλη, αν όλο αυτό ταιριάζει με τα όσα είπαμε νωρίτερα για το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου και για το πώς παραδόθηκαν τα όπλα, θα συμφωνήσουμε μαζί σου απόλυτα. Αν όμως ταιριάζει σε αυτά που έλεγε ο Χρήστος στην αρχή της εκπομπής, νωρίς-νωρίς, εκεί γύρω στις 6 και 10, ότι με όλα όσα συμβαίνουν στο παδικό κίνημα χρειαζόμαστε βούρδουλα, δεν ξέρω. Μήπως ένας Κιμ και ένας Χίτλερ αυτούς τους χρειάζεται, τους συγκεκριμένους εννοώ. Για τους συγκεκριμένους θα έκανα και τα στραβά μάτια, τι να πω. Δηλαδή με έχουν βγάλει από τα ρούχα μαζί σου. Με έχουν βγάλει από τα ρούχα μου. Μαζί σου. Λοιπόν, εκτός από ποδόσφαιρο είχαμε και μπάσκετ. Συνεχίζεται η Basket League. Παίξαν χθες οι ομάδες της πόλης. Απολογισμός μία νίκη, μία ήττα. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ξεκινώντας από τους αγώνες του Σαββάτου, Περιστέρι Προμηθέας Πάτρας 76-71. Μαρούση Καρδίτσα 94-88 και Απόλλων Πάτρας Κολοσσός 69-87. Την Κυριακή είχαμε δύο παιχνίδια, εδώ οι ομάδες της πόλης μας έπαιξαν. Χρονικά στο πρώτο, 5 και 4 χθες, ο Άρης υποδέχτηκε την ΑΕΚ με τελικό σκορ 75-64 και λίγο αργότερα στο Λαύριο ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε με την τοπική ομάδα, τελικό σκορ 86-76. Δεν άντεξε ο ΠΑΟΚ, είχε και τα προβλήματα τραυματισμών του, δεν του πήγαν καλά και τα φάουλ. Εγώ δεν το είδα, διάβασα όμως από το ρεπορτάζ ότι τον πάτησε, άστο. Ναι, βγήκανε με φάουλ νωρίς οι παίκτες έξω, είχε ούτως ή άλλως προβλήματα στο ζωγραφιστό που λένε και οι μπασκετικοί και δεν μπόρεσε να προβάλλει πολύ σημαντική αντίσταση, δυστυχώς. Τώρα το Άρης ΑΕΚ, ένα παιχνίδι το οποίο ο Δάφνης ποιότητας δεν κερδίζει με τίποτα, παιδιά. Όχι ότι θα πούμε τα κλασικά κλισέ, κακοποιήθηκε το μπάσκετ και τέτοια. Όχι, είχε τη χάρη του το παιχνίδι. Πάντα τα παιχνίδια τα που γίνονται έτσι ντέρμπι και είναι κοντά-κοντά έχουν τη χάρη τους. Αλλά ο Άρης έδειξε μεγαλύτερη σταθερότητα, εκμεταλλεύτηκε την έδρα και επειδή ήταν πιο εύστοχος κέρδισε την ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ, παιδιά, η οποία έχασε στη διάρκεια του αγώνα 17-18 βολές. Ήταν τραγικό το ποσοστό από τη γραμμή, λες και τους είχαν ματιάσει, Άννα. Δεν μπορούσαν να βάλουν βολή. Καλά, εντάξει, σαν να δεν σου κακόπεσε αυτό, ούτε στον Άρη. Όχι, καθόλου. Αλλή μόνο. Αλλά δες τώρα, 11 πόντους ήταν η διαφορά και σου λέω μόνο από τις βολές τις έχασε. Θα μπορούσε να είχε, θα μπορούσε να είχε ανατραπεί αυτό το κομμάτι. Ναι, σου λέω πολύ εύκολα και έχει και παίκτες η ΑΕΚ. Δηλαδή έχει παιδιά τα οποία έχουν περάσει από το NBA που το έχουν το μπάσκετ, αλλά δεν ξέρω τώρα με τις βολές χθες. Δεν ξέρω. Βάλαμε κανένα και κουνούσε την μπασκέτα κρυφά και δεν το πήρα χαμπάρι. Κάνετε και τέτοια, Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Αλλά όπως είπες και εσύ, εντάξει, δεν με χαλάσε. Μια χαρά. Ακόμα μια νίκη στο σακούλι και συνεχίζουμε. Σήμερα ολοκληρώνεται η διαγωνιστική πάντως με ένα μεγάλο παιχνίδι. Το ντέρμπι της Ελλάδας, κακά τα ψέματα, τα τελευταία και εγώ δεν ξέρω πόσα χρόνια. 8 και 4, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οι ομάδες για πρώτη φορά θα τεθούν αντιμέτωπες για το ελληνικό πρωτάθλημα, για την Basket League. 8 και 4 αγώνας, ζωντανή μετάδοση από την ET3, όπως όλοι οι αγώνες της Basket League φέτος. Γι' αυτό γίνονται και τα παιχνίδια τμηματικά, ανά δύο, Σαββάτο, Κυριακή και Δευτέρα. Εδώ μεταξύ τώρα μιλώντας για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ας μείνω στο ποστάρισμα του DPG 7.000. Θέλω να πιστεύω ότι μετά την άριστη φιλοξενία στο ΆΚΑ, την αποδεδειγμένη από εμάς καλή διάθεση, αλλά και τα άσχημα γεγονότα στο Καραϊσκάκη, η ΚΑΕ όσο φουπού, αλλά και η αστυνομία Πειραιά, έχει κάνει και θα κάνει ό,τι απαιτείται ώστε να γίνει τη Δευτέρα ένας αγώνας που θα διεξαχθεί ομαλά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πώς δεν έγραψε που θα μας μείνει αξέχαστος ο πρόεδρος. Έχει βρει τον τρόπο, επειδή Παναθηναϊκός γεννιέσαι και πεθαίνεις όπως φαίνεται, ακόμη και αν έφυγε για λίγο ή είπε ότι έφυγε, να ξαναείνε μέσα στα πράγματα με κάθε τρόπο ο κύριος Γιαννακόπουλος, και νομίζω ότι περνώντας ο καιρός και έχοντας οριμάσει μέσα του έχοντας οριμάσει οι συνθήκες μέσα του, θέλει να δείχνει το καλό του πρόσωπο και έχει ξεχάσει όλα όσα του καταμαρτυρούν και όλα όσα έκανε ο ίδιος. Εγώ μαζί του είμαι να σου πω, θέλω να γίνονται καλά παιχνίδια, μπράβο.
Δείχνει μια ωριμότητα ο φίλος Μαρκής, ο πρόεδρος, και καλά κάνει. Τον στηρίζουμε, άλλωστε τις αναρτήσεις του και ορισμένα από τα βιντεάκια του στο TikTok τα έχουμε μεταδώσει και από εδώ και τα μεταδίδουμε, γιατί πολύ απλά συμφωνούμε και εμείς με αυτά που λέει η Άννα μου. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, του κάνουμε αβάντα του TPG. Μην τρελαθώ, Παναγία. Επανέρχεται ο φίλος ο Παύλος, ο Παυλάρας. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει. Σας αγαπάω, Χρήστο και Άννα. Να είστε πάντα καλά. Υγεία πάνω απ' όλα, λέει. Τα άλλα έρχονται και στα 80. Τσάρλι Τσάπλιν. Ο πατής. Είδες που το πάει ο φίλος ο Παύλος, νόμιζα. Μπράβο, Παύλε. Και αναφορικά με το υγεία πάνω απ' όλα, θα συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί σου. Δεν ξέρω αν κάποιος εκεί έξω διαφωνεί. Δηλαδή, τι, να έχω λεφτά και να μην έχω υγεία? Και ακριβώς πάνω σε αυτό το κομμάτι ταιριάζει το «για να έχεις υγεία δεν πρέπει να κάνεις καταχρήσεις». Το ήξερε καλύτερα, αλλά δυστυχώς το έμαθε με το δύσκολο τρόπο και ο Μάθιου Πέρι. Ο οποίος άναμος στα 54 του βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του, εκεί στο Hollywood, με τα αίτια του θανάτου ακόμα να μην έχουν αποσαφινιστεί. Λένε βέβαια ότι έχουν βρει ήδη οι αρχές σε ένα πρώτο ψάξιμο και αντικαταθληπτικά χάπια. Είναι γνωστή η εξάρτησή του από το αλκοόλ. Δεν νομίζω στην Αμερική και στο Hollywood να υπάρχει έστω ένας που δεν παίρνει αντικαταθληπτικά χάπια. Τώρα τα λες σωστά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας να ψάξεις σπίτι και να μην βρεις. Ναι, οπότε αυτό δεν μου φαίνεται περίεργο. Ήταν όμως γνωστή η εξάρτησή του από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Και ενώ ήταν μόλις 54. Σε μια τελευταία φωτογραφία που είδα και εγώ χθες με τον μπαμπά του, έμοιαζε, ρε παιδί μου, γερασμένος, λες και ήταν, τι να σου πω, 70 χρονών. Πάρα πολλές αποτοξινώσεις. Οι καταχρήσεις τον γέρασαν πριν την ώρα του. Τον άνθρωπο, και φυσικά έφυγε από τη ζωή έτσι άδοξα και τόσο νέος. Τολμώ να πω το πιο αγαπημένο φιλαράκι για πολλούς από εμάς. Ήταν, εννοείται. Οι ατάκες του έχουν περάσει στην ιστορία. Και θα τις μνημονεύουμε και θα τις βλέπουμε και θα τις απολαμβάνουμε. Έστω και με αυτόν βέβαια κάπου εκεί ψηλά, για πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Υπάρχει άραγε πιο αγαπημένη σειρά για τους ανθρώπους που είναι τώρα, ξέρω εγώ, 30-40 χρονών από τα φιλαράκια? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ακόμα και τώρα σε επαναλήψεις τα φιλαράκια σημειώνουν μεγάλες τηλεθεάσεις, Χρήστο. Δεν είναι συγκλονιστικό? Βέβαια, αλλιώς δεν θα τα παίζαν κιόλας. Εσύ, αν μου ξέρεις πως είναι αυτά τα πράγματα, σιγά μην τους δίνανε τηλεοπτικό χρόνο. Είναι σαν το δικό μας το Κωνσταντίνο και Ελένης. Ναι, 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 άλλο κι αυτό. Μια κατηγορία μόνο τους είναι αυτή. Μόνο του. Εντελώς. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, να πούμε καλό παράδεισο στο αγαπημένο φιλαράκι και ίσως να γίνει μάθημα για τους υπολείπους, αν ποτέ τέτοια πράγματα μπορούν να γίνουν μαθήματα, οι καταχρήσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από τις δικές μας ζωές. I'll be there for you, Rembrandt το συγκρότημα, και ό,τι και να γίνει, ο Chandler ή ο Matthew Perry αν προτιμάτε, θα είναι πάντα εδώ για εμάς, θα τον βλέπουμε στις τηλεοράσεις, θα τον απολαμβάνουμε και φυσικά δεν θα τον ξεχάσουμε. Εν τω μεταξύ, πέρα από αυτό το κομμάτι έτσι που μονοπόλησε χθες τις πρώτες σελίδες των site, υπάρχει και κάτι ακόμα που θέλω, βρε Χρήστο, να το σχολιάσουμε έτσι στα 3-4 λεπτά που μας έχουν απομείνει για το τέλος της πρώτης ώρας μας. Διάβαζα και χθες και είδα και κάποια συγκεκριμένα βιντεάκια και αποσπάσματα για το Σταμάτη Γαρδέλη, ότι βγαίνει σε πληστηριασμό το σπίτι του επειδή έχει χρέος 80.000 ευρώ. Και για τον τεράστιο Αργύρη Παπαργυρόπουλο, δυνατό επιχειρηματία της νύχτας, πάλι ποτέ όπως φαίνεται, που έχασε τη βίλα του στη Γλυφάδα πάλι από πληστηριασμό. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι που φαντάζομαι δεν ήταν, όχι φαντάζομαι, δεν ήταν του μεροκάματου, δεν παίρναν 3,60, δεν ήταν στη βιοπάλη, ο ένας
δυνατός, στιβαρός επιχειρηματίας του παρελθόντος με πολύ μεγάλα κέντρα διασκεδάσεως και όλους τους τραγουδιστές και τραγουδίστρες να έχουν περάσει από αυτά, να έχει χρυσοπληρώσει νυχτοκάματα, άρα να έχει κερδίσει και πολλά, έτσι δεν γίνεται να πληρώνεις αν δεν τα είχες τα λεφτά, πώς τα πλήρωνες, και τον άλλο να είναι ένας σπουδαίος στο πλαίσιο της ηθοποιίας που επιρετούσε, ηθοποιός της εποχής του, που με τις ταινίες, βιντεοτενίες, ξέρω εγώ, ότι ασχολήθηκε ή θέατρο ο άνθρωπος, σίγουρα να έβγαλε χρήματα, γιατί τότε ήταν και ο καιρός που οι αγελάδες ήταν επαχές, από όσο ξέρουμε. Πώς γίνεται να μην κάνανε καλή διαχείριση, να χάσανε τα σπίτια τους, να βγήκανε σε πληστηριασμούς, δηλαδή... Τι λάθος έγινε και όταν πέρασαν τόσες χιλιάδες ευρώ ή τότε εκατομμύρια δραχμές από τα χέρια τους να φτάσανε σε αυτό το σημείο. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος, γιατί φαίνεται το μυαλό μου είναι πολύ κοντό. Όχι, είναι σίγουρα έχει να κάνει με την διαχείριση, Άννα μου, και έχει να κάνει και όπως είπες προηγουμένως και εσύ με αυτή την κρίση. Ακόμα και στην νυχτερινή Αθήνα, να πάμε εκεί που έβγαιναν τα πολλά λεφτά. Τα τελευταία χρόνια, εκεί που δουλεύανε 4, 5, 6, 7 μέρες, τώρα δουλεύουν μία και δύο ημέρες. Αυτό αν έχει συνηθίσει και σε ένα lifestyle το οποίο είναι λιγάκι, πώς να το πω εγώ έτσι κομψά, λίγο πιο περίτεχνο και πιο απαιτητικό από τον υπολείπων, εύκολα μπορεί να σε κάνει να ξεστράτησεις. Από το δικό μας το απλό το lifestyle, ναι, δηλαδή. Εννοείται. Είναι περίτεχνο εκεί. Έτσι, ναι, ναι, είναι πιο περίτεχνο. Θέλει άλλες βελονιές, πιο ωραίες, πιο καλές. Σταυροβελονιές θέλει, ξέρω. Μπράβο, οπότε ξέρεις, εύκολα μπορείς να ξεστράτησεις οικονομικά. Είναι το μόνο εύκολο. Τώρα για τον Σταμάτο Γκαρδέλη, όπως είδαμε και το Σαββατοκύριακο, έχει να κάνει με πρόστιμο που έφαγε από την πολεοδομία. Αυτό το σπίτι του βγάλανε αυθαίρετο ουσιαστικά ένα κομμάτι του σπιτιού. Ποιος ξέρει τώρα τι θα έκανε εκεί πέρα ο κύριος Γκαρδέλης. Δεν ξέρω κι εγώ τι γίνεται, που είναι αυτό ακριβώς το σπίτι, αλλά σε ένα δάσος είναι από ό,τι καταλαβαίνω. Στο Πόρτο Γερμενό, ναι. Διάβασα. Πάντως να σε ρωτήσω, να σου πω κάτι. Αν είχα μπροστά μου έναν υπουργό, επειδή οι πληστηριασμοί τώρα αναφερθήκαμε σε δύο ανθρώπους που... Είναι και κάποια ονόματα, είναι γνωστοί ο καθένας στο χώρο του και γνωστοί και στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχουν πληστηριασμοί για σπίτια ανώνυμων, ή μάλλον όχι επώνυμοι είναι και αυτοί, αλλά όχι γνωστοί, ναι. Όχι διάσημοι. Από ανθρώπους της διπλανής πόρτας, εσύ, εγώ, εμείς, μεταξύ μας, οι λαϊκοί, οι καθημερινοί, οι βιοπαλεστέ, πολύ μου αρέσει αυτή η λέξη, που χάνουν τα σπίτια τους. Λοιπόν, αν είχα μπροστά μου τον υπουργό, θα τον ρωτούσα πώς γίνεται όταν κάποιος σας χρωστάει 1, 2, 3, 5 εκατομμύρια ευρώ να μην κουνιέται φίλο, αλλά αν κάποιος σας χρωστάει 50 χιλιάρικα να του παίρνετε το σπίτι. Έλα, υπουργέ μου. Να, μια καλή απορία, Άννα μου, την οποία θα πρέπει πάρα πάρα πολύ γρήγορα να μας την απαντήσει κάποιος εκεί από τους υπευθύνους. Έχεις πρόχειρο κανέναν υπουργό, κανέναν βουλευτή, τίποτα εδώ, δίπλα σου? Όχι, δεν έχω, Ρεσιανό, δεν έχω. Και πραγματικά αυτή η απορία, νομίζω η εύλογη, δεν θα λυθεί ποτέ. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, αυτοί που χρωστάνε τα πολλά, να μην τους πειράζει κανένας, και μάλιστα να είναι και κύριοι, και εσύ άμα τολμήσεις να αφήσεις καμιά οφειλή 4, 5, 10 ευρώ και ένα ακόμα, να έρχονται και να σε κυνηγάνε και να νιώθεις ότι είσαι πια ο μεγαλύτερος εγκληματίας. Να δεις που υπήρχε τώρα ένα απόσπασμα από ελληνική ταινία, αλλά δεν το θυμάμαι, ρε Χρήστο. Και ήταν ένας ηθοποιός που έλεγε, που περιέγραφε ακριβώς αυτή την κατάσταση. Έλεγε ότι αν χρωστάς, ας πούμε, ήταν με χιλιάρικα τότε, ασπρόμαυρη. Αν χρωστάς 1000 δραχμές είναι απάτη. Αν χρωστάς κάτι άλλο είναι κακούργημα. Αν χρωστάς πολλά εκατομμύρια είσαι ευεργέτης και όχι καταχραστής, κάπως έτσι. Ναι, τώρα ναι, δεν το θυμάμαι. Το έχω το απόσπασμα, θες να το ακούσουμε? Αλήθεια λες τώρα? Βέβαια, το είναι. Καλή παιδάκι μου, στο μυαλό μου είσαι. Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμόν φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμόν πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις
μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται επεξαίρεσης. Συμφωνούντος τον λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης, με κακούργημα να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια, λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις, λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και χραπ, παίρνεις το παράσημο. Είδες και τώρα που τα λέει ο άνθρωπος. Έτσι είναι, παιδιά. Τι ωραία μας τα είπε. Είναι από την ταινία «Οι Παπατζίδες» του 57. Έτσι για την ιστορία να το αναφέρουμε αυτό. Λοιπόν, για την ιστορία, δύο λεπτά μετά τις 7 πρέπει να τρέξουμε για το διάλειμμα μας, γιατί μας πήρε η ώρα και η μπάλα μαζί. Όταν επιστρέψουμε όμως να είσαστε όλοι εδώ, διότι και τραγούδι της ημέρας έχουμε και θέμα της ημέρας έχουμε και γραμμές θα ανοίξουμε και σύνδεση με τα Taxiway και λίγο αργότερα την καλή της της ημέρας. Μην κουνηθεί κανείς, επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά από τις 7, Λίμπερο ακούτε βέβαια στους 107,4. Η πρωινή αναφορά είναι στον αέρα της πόλης και θα είναι για την επόμενη ώρα ή περίπου ώρα με Άννα Ορφανίδου και Χρήστο Κιώση στα μικρόφωνα. Άλλα λες και άλλα κάνεις το τραγούδι της ημέρας. Δεν μου λες, πάω στοίχημα ότι δεν το αφιερώνεις εμένα. Όχι, ποτέ. Εντάξει, γιατί... Συνόδειξη, συνέχισε να μου. Όχι, γιατί αναρωτιέμαι αν, δηλαδή, εμείς θέλουμε να το αφιερώσουμε κάπου, αν είμαστε από αυτούς που και εμείς άλλα λέμε και άλλα κάνουμε. Γιατί, αν σκεφτείς την επικαιρότητα, την όχι και τόσο μακρινή, αυτή που είναι δίπλα δηλαδή στα σπίτια μας, αυτοί που άλλα λένε και άλλα κάνουν είναι συνήθως οι βουλευτές, οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί. Κάτι που μας φέρνει στο σημερινό έτσι ερώτημα της ημέρας, Άννα μου. Και με αφορμή τα όσα είπε ο αγαπητός Χάρης Ρώμας, που παραδέχτηκε ότι θα ήθελε να κάνει ένα βραδινό talk show και να έχει ως πρώτο καλεσμένο την υπουργάρα, τον κύριο Γεωργιάδη, και θα το ρωτούσε, λέει, ευκρινώς και ξεκάθαρα να πει, γιατί κάποτε κατηγορούσε, έβριζε δηλαδή, ας πω εγώ τώρα, τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ τώρα τον αποθεώνει. Και να ήταν και ο μόνος ο οποίος έκανε αυτή την κολοτούμπα. Μήπως άλλα έλεγε τότε και άλλα λέει τώρα και άλλα κάνει τώρα. Λοιπόν, το ερώτημα της ημέρας με όλα όσα συμβαίνουν, και θα σας ξεκινήσω με το δικό μου ερώτημα, είναι αν είχατε μπροστά σας έναν υπουργό, έναν βουλευτή, τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ποια ερώτηση θα θέλατε να του κάνετε σε σχέση με τα όσα είπε και δεν έκανε ποτέ? Για παράδειγμα, εγώ θα ήθελα, αν είχα μπροστά μου τον κύριο Πιερακάκη, που είναι πια ο υπεύθυνος για το κομμάτι του αθλητισμού, να το ρωτήσω τι θα έκανε για να εξαλείψει τη βία. Όχι οι λόγια του αέρα, κανονικά. Έτσι, να πάρει το μαχαίρι και αυτή η γνωστή έκφραση που λέει να το πάει μέχρι το κόκαλο. Πώς θα το πήγαινε πια μέχρι το κόκαλο? Γιατί τόσα χρόνια ακούμε για το μαχαίρι που φτάνει στο κόκαλο και δεν το βλέπουμε. Τι θα έκανε? Αυτή θα ήταν η δική μου ερώτηση. Αυτό το μαχαίρι όλο βαθιά το πήγουμε και όλο πουθενά δεν πάει. Τέλος πάντων, γραμμές ανοιχτές όπως είπαμε και προηγουμένως, 2-31-02-87-888 στη διάθεσή σας. Θα πάμε πολύ γρήγορα στην γραμμή. Δύο μηνυματάκια επιτροχάδιν, Άννα, να σου πω. Το πρώτο από το φίλο μας τον Παύλο. Όλοι μας σε κάποια φάση άλλα λέμε και άλλα κάνουμε και τα λουζόμαστε και μερικά σε κάποια φάση, έτσι δεν είναι, Άννα? Το θέμα είναι να μην τα σκεφτόμαστε αυτά που λέμε ότι δεν κάνουμε. Και έχω και ένα ακόμα μήνυμα για σένα και μόνο, Άννα. Ναι. Με νότι μου, σ' αγαπάω. Τι παοκάρα είναι αυτός ο Πάοκ? Ποιος θα το στέλνει αυτό άραγε? Σιροπιάστηκε όλη η Ευρώπη. αυτό να ξέρω ότι θα γίνει σλόγγαν. Κάποια στιγμή θα ακουστεί μέσα στην Τούμπα. Δεν το συζητάω. Το σιροπιάστηκε όλη η Ευρώπη. Λοιπόν, 23, 10, 87 και 3 οχτάρια, αν είχατε μπροστά σας έναν υπουργό, έναν βουλευτή, έναν πρώην ή και τον ίν πρωθυπουργό, τι θα το ρωτούσατε? Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Για πάμε. Πάμε να δούμε τον φίλο στην γραμμή, αν έχει να πει κάτι έτσι επί του θέματος. Καλημέρα.
Πολύ καλημέρα σας. Νάτος ο κύριος Γιάννης. Ανούλα και Χρήστο Γιάννης από Τούμπα. Καλώς στο Συντριβανίσιο, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δεν γίνονται επίσης, δεν γίνονται να μην πω καλημέρα στην Ανούλα. Το Σαββατοκύριακο, εξών τις άλλες μέρες, έγινε μήνας με πήγε εμένα. Χρήστο και σένα από ό,τι κατάλαβα. Κοίταξε να δεις, για σένα εγώ σκέφτομαι κύριε Γιάννη. Άννα, έχεις να ακούσει τόσο καιρό. ΠΑΟΚ δεν έπαιζε. Πού να αντέξεις το Σαββατοκύριακο? Πρέπει να ήταν από τα χειρότερα Σαββατοκύριακά σου αυτά, Γιάννη. Να πω. τα χειρότερα όταν έχω την κυρία Μεσίνη. Παλεύει και το ξεπερνάω. Αυτά είναι. Αυτά ναι, είναι μου μαγειρεύει κάτι καλό. Μπράζει ένα τσίπουρο να πιω το μεσημεράκι. Ας την έχει καλά ο Θεούλης και όλο το κουτί. Εγώ όμως είπα ένα μπράβο αυθόρμητα σήμερα, Ανούλα. Για σένα. Είπα μπράβο, Ανούλα. Γιατί το τραγούδι που έβαλε ο Χρήστος, άλλα λες και άλλα κάνεις, και είπε στον Χρήστο μήπως το έβαλες για μένα, και εγώ αυθόρμητα είπα μπράβο, γιατί και εγώ εκεί πήγε το μυαλό μου, το αγράμματο. ότι ήθελε να σε κάτι, να κάτι με υπονοούμενα να στο πει με το τραγούδι. Μακριά από εμάς αυτά, κύριε Γιάννη. Τελικά πήγαινε για τους υπουργούς το τραγούδι και για τους βουλευτές. Ότι ναι, μετά διευκρινίστηκε, αλλά μου αντέδρασα και είπα μπράβο μόλις είπες για μένα το έβαλε στο τραγούδι. Ένα συγχαρητήρια σου δώσα, γιατί πήγε και εμένα το μυαλό μου. Εντάξει, και πιθανόν εγώ αν ήμουν, πιθανόν να έκανα και αγωγή για τη διαζύγιο, Γανούλα. Τόσο πολύ, τόσο πολύ θα το φτάναμε. Αγριεμένος λοιπόν, ο κύριος Γιάννης δευτεριάτικα. όχι εγώ από σένα που μένεις μόνος εγώ. Καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, είσαι να πω και για τους υπουργούς που λέτε, αυτή το μαχαίρι που είπε Σανούλα και Χρήστο για το κόκαλο που λένε, αυτή το βάζουν σε κόκαλο, δεν το φτάνουν μάλλον. Αυτό το μαχαίρι το βάζουν στα παϊδάκια και στα κοψίρια. Εκεί το χρησιμοποιούν το μαχαίρι για να τρώνε αυτοί καλά και εμείς να προβατίνες, προβατίνες. Να τρώνε αυτοί καλά και εμείς όχι καλύτερα. Και φάγανε. Και εμείς χειρότερα να το λες. Και να πω και μια αυτή για τον Κωνσταντέλια. Εγώ θα ήθελα, Νούλα και Χρήστο, να κερδίζει η ομάδα μου όμως, η ομάδα μας. Και ας βλέπω τέτοια πράγματα, αυτό που έκανε με 8 άτομα να είναι γύρω του και να χτυπήσει το κάρι, ας το βλέπω αυτό. Εμένα αυτό ξέρεις, θυμώντας σε λέω, τι είναι αυτό το παιδί. Και ας κάνει και έτσι, ας κάνει και ένα γκολ έτσι. Απλά να βλέπω αυτές τις ενέργειες από αυτό το παιδί. Με χόρτασε. Αν έμπαινε και όλα σε αυτό το γκολ, μετά θα λέγανε ο νέος Μέση, ξέρεις τώρα οι τίτλοι. Μαραντονίσιο γκολ, ναι. Έτσι. Μαραντονίσιο, ναι, θα έπαιρνε ήδη μεταγραφή, Αγγλία και τέτοια. Το κάνανε και αυτό, το είπαν πολλοί. Ότι υπάρχει Μέση με Μαραντόνα. Διασταύρωση είπαν ότι είναι. ο Κωνσταντέλης. Εγώ πάντως θα πω, επειδή δεν ήμουν, έλειπα από την εκπομπή έτσι, αυτές τις μέρες, θα πω κατόπιν εορτής ότι καλό είναι να έχουμε λίγο πιο χαμηλά την μπάλα, να μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Πάντα. Γιατί έχουμε δει και πολλούς ποδοσφαιριστές που κάηκαν από τέτοιες περιγραφές. Εμείς το λέμε και οπωσδήποτε από μέσα μας σκεφτόμαστε να είναι καλά αυτό το παιδί και η διάρκεια θα φανεί αν αυτά όλα που κάνει. Εκεί θέλει διάρκεια για όλα μας τη ζωή, όλα τα πράγματα. Εκεί φαίνεται η αξία μας. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ευχαριστώ. Και να έχεις το νου στα υπονοούμενα του Χρήστου. Ξέρει αν αναφυλάγεται, ξέρει. Τα τραγούδια που... Έλα. Δεν την πειρά, κύριος Γιάννης, Άννα μου, δεν υπάρχει, μιλάμε. Μέχρι και διαζύγιο, λέει, θα μου ζητήσεις, επειδή λείπω. Να σου το πω από τώρα ότι θα πάω και Κοπενχάγη, Χριστό, οπότε ναι, να το ξέρεις. Ναι, μας το είπες. Μην μας δώσεις διαζύγιο, ραδιοφωνικό. Ρε, θα αλλάξω και διεύθυνση εδώ πέρα. Θα έρχεσαι στο στούντιο και θα λες: εδώ υπήρχε κάποτε ένα στούντιο. Πού πήγαν αυτοί τώρα και δεν με ειδοποίησε κανένας. Έτσι θα γίνει, να ξέρεις. Για τον Τέλεια να πω κι εγώ ότι τον βλέπω να κάθει κι άλλον ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ πριν φύγει. Αν δεν πάρει τίτλο με την ομάδα, Άννα μου, δεν πρόκειται να φύγει αυτός ο παίκτης, να ξέρεις. Και είναι κοντά. Τι να σου πω, μακάρι. Πιο πολύ δεν το θέλει κανείς, πίστεψέ με.
Από τους δυο μας δηλαδή, όχι κανείς από όσους ακούνε. Από τους δυο μας σίγουρα, ναι. Δεν θα υπάρχει το ερώτημα λοιπόν, αν είχατε μπροστά σας έναν υπουργό από αυτούς που άλλα λένε και άλλα κάνουν, τι θα το ρωτούσατε? Και ξέρεις, σου είπα ένα ερώτημα που μου ήρθε αυθόρμητα στα χείλη εξαιτίας και των περιστατικών που συνέβησαν αυτό το διήμερο εδώ και στη Θεσσαλονίκη, γενικότερα μάλλον αν θέλεις στην Ελλάδα. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα. Μέχρι στιγμής δεν σου έχω επιτρέψει και δεν σε αφήνω να θέσεις εσύ τα ερωτήματα. Τα θέτω εγώ στους υπουργούς. Υπάρχει και άλλο ένα ερώτημα που με απασχολεί και σου το είπα και πριν από το διάλειμμα σχετικά με τους πληστηριασμούς. Να το πάω και ένα βήμα παραπάνω, όχι παραπέρα, όχι για τους πληστηριασμούς, αλλά σχετικά με το κομμάτι που αφορά στη δικαιοσύνη. Δηλαδή ο αντίστοιχος υπουργός που άλλα έλεγε και άλλα κάνει τώρα, τι θα έδινε για να αλλάξει την νομοθεσία, θα έβαζε μάλλον την υπογραφή του, για να αλλάξει την νομοθεσία σχετικά με τους καταχραστές δημοσιοχρήματος. Γιατί πολλές φορές, Χρήστο μου, είπαμε αν εσύ χρωστάς 5 ευρώ και βάλαμε και το απόσπασμα, μπορεί να σε πιάσουν και άλλος που χρωστάει 5 εκατομμύρια να τον πούνε μπράβο και συγχαρητήρια. Αλλά όταν είναι αντιπολίτευση, οι εκάστοτε υπουργοί, όλα αυτά τα καταστηλητεύουν. Τι γίνεται λοιπόν όταν είναι σε θέση ισχύως, όταν είναι οι ίδιοι υπουργοί και κυβερνώντες? Για να δούμε τι έχουν να πούνε εδώ οι φίλοι μας στις γραμμές. Καλημέρα σας. Έλα ρε Χρήστο, με ενώ και εδώ πέρα. Ο Πανάτος. Στον Παραδίδο, Ανά. Λοιπόν, όχι, εντάξει, την έστειλα και μήνυμα, με ενότιμο, αγαπάω, πάω κάρα, γιατί αυτός ο Πάοκ όντως τώρα, ειδικά το τελευταίο διάστημα, μας έχει πάρει τα μυαλά, μας ταξιδεύει ευρωπαϊκά και έχει ισορροπιαστεί όλη η Ευρώπη. Αυτό θα είναι, όπως είπε και ο Μενότιμου, το σλόγγαν της χρονιάς. Η Ευρώπη είναι το καλύτερο σιρόπι, γιατί ο Πάοκ είναι το σιρόπι της Ευρώπης. Λοιπόν, ακούστε τώρα, αυτό τώρα με τα πολιτικά και με αυτά, αυτό το δικαίωμα το έχουν πάρει αυτοί από μόνοι τους, δαβατζιλίκοι, σαν δικτάτορες. Από μόνοι τους, να πούμε, έχουν ασυλία και περί ευθύνης υπουργών. Δηλαδή, είμαστε υπεύθυνοι ανεύθυνοι και δεν δικαζόμαστε. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, απλά τα κορόιδα ο λαός να έρχεται να μας ψηφίζει, να μας γλύφει τα μύδια, τα στρίδια και τα αυτά και όλα μέλη γάλα. Και ό,τι θέλουμε κάνουμε. Έχουμε το μακέρι, το καρπούζι, το πεπόνι, το τραπεζομάντιλο, όπως θέλουμε, τη μοιράζουμε την πουγάτσα και δεν δίνουμε αναφορά και λόγο σε κανέναν. Αυτή είναι η πολιτική και γι' αυτό το λένε με εγώ, με εμάς τους πολίτες που πάμε και ψηφίζουμε. Για ποιο λόγο πάμε και ψηφίζουμε? Αυτό που φτύνουμε, αυτό που συγχαινόμαστε, πάμε και το ψηφίζουμε. Όποιος και να είναι αυτός. Και να σας πω και ο κάθε Άδωνος. Ο Άδωνης είναι η κορυφή του Παγόπουλου, που αυτόν που έβριζε, τη Νέα Δημοκρατία την έβριζε και τώρα είναι πιο νεοδημοκράτης δίθεν από τους νεοδημοκράτες. Για να δείτε τι σύγχαμα είναι ο άνθρωπος από τη φύση του για τα 5 φραγωδή φραγκά. Και όμως εμείς οι πολίτες πάμε και στηρίζουμε και ψηφίζουμε και χειροκροτάμε αυτά τα συγχάματα. Θα το λέω συνέχεια να τα πούνε αυτοί οι πολιτικοί Άδωνες, Μητσοτάκηδες, Αυγενάκηδες, οι πάντες και τα πάντα. Ο Χριστούλης είπε, ο άνθρωπος θέλει ένα κουτάλι για να τρώει στη ζωή του. Από τη φύση του, έτσι το έχει κάνει η φύση. Δεν το έχει κάνει ούτε ο Μενώτη, ούτε ο Βαρδινογιάννης, ούτε ο Άδωνης, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Κασελάκης, ούτε κανένας. Θέλει ένα κουτάλι. Αυτός που τρώει με 2 κουτάλια είναι απάνθρωπος. Αυτός που τρώει με 3 κουτάλια και πάνω είναι συχαμένος απάνθρωπος. Και τώρα έχουμε στην πολιτική τους συχαμένους απάνθρωπους να σώσουν τους ανθρώπους. Θα τρελαθούμε, θα χάσουμε και το λίγο μυαλό που μας έχει. Μενώτη, να σου πω κάτι πάνω σε αυτό, αν μου επιτρέπεις. Το διάβαζα τις προάλλες και τώρα που μου δίνεις την ευκαιρία να το πω και στην εκπομπή. Στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα ας πούμε, γιατί όταν μιλάμε για αρχαία Ελλάδα πιο πολύ το μυαλό μας πηγαίνει εκεί, υπήρχε νόμος που έλεγε ότι αν σου επιτρέπω να έχεις χρήματα μέχρι κάποιο ποσό. Αν έχεις χρήματα πάνω από αυτό το ποσό, είσαι υποχρεωμένος να τα δίνεις στην πόλη κράτος, να κάνεις αγώνες, να κάνεις, να χρηματοδοτείς μια τραγωδία για τη διδασκαλία μιας τραγωδίας, να κάνεις τραπέζι στους απόρους κτλ. Κτλ. Δηλαδή τα χρήματα πάνω από κάποιο σημείο έπρεπε να τα δίνεις για το κοινό καλό. Ναι. Στην πράξη έγινε αυτό ή μόνο στα λόγια? Στην αρχαία Αθήνα γινόντουσαν όλα αυτά. Τώρα στη Νέα Αθήνα, όπως βλέπεις, δεν γίνονται.
Ναι, στην Νέα Αθήνα δεν γίνεται. Αν έγινε τότε, σε εκείνα τα αρχαία χρόνια, αν πραγματικά έγινε πρακτικά αυτό το πράγμα, μπράβο τους, οι αρχαίοι Έλληνες ήταν μάγκες, ήταν ωραίοι, γιατί αυτό που λέγαν, αυτό κάναν κιόλας. Όπως λέει και η παροιμία, δάσκαλε που δίδασκες και νόμιζε ένα κράτης. Αυτοί μας λένε, αλλά δεν τα λένε και σε αυτούς τους, τα λένε μόνο για μας. Και να πω τώρα αυτό, πια μιας και που πιάσαμε αυτό το θέμα, αυτό κατά καιρούς, ο κάθε πρωθυπουργός το ανέφερνε για να παραμυθιάσει τον κόσμο, θα καταργήσω την ασυλία και αυτά για να έχουμε, για να ισχύουν για όλους μας όλοι οι ίδιοι νόμοι. Με αποκορύφωμα το μεγάλο Τσίπρα, αυτό τον αριστερό επαναστάτη που πήγα, που εγώ δεν πάω να ψηφίσω, αλλά μόνο και μόνο που είπα αυτό και λέω, λες να λέει αλήθεια, πήγα και ψήφισα Τσίπρα. Εγώ που δεν ψηφίζω, δεν κουστάρω, και σου λέω, απεχθάνουμε την πολιτική, γιατί εμείς οι άνθρωποι, η κοινωνία, η ανθρωπότητα δεν έχει ανάγκη από πολιτική. Εγώ δεν έχω ανάγκη από τον εξουσιαστή, τον οποιοδήποτε Τσίπρα, Μητσοτάκη αυτά. Εγώ έχω ανάγκη και ο κάθε άνθρωπος από δημοκρατία και από ισονομία. Και η ισονομία, ξέρετε, από που ξεκινάει. Πέρα από το τι δυνατότητες έχει ο κάθε άνθρωπος και το τι χαρίσματα, όλοι έχουμε τις ίδιες ανάγκες και όλοι πρέπει να παίρνουμε τον ίδιο μισθό. Αυτό που λέω δεν είναι κακό ούτε άσχημο, γιατί λέω άλλους, εγώ σπούδασα, έκανα. Ναι, ρε αγόρι μου, σπούδασες για τα λεφτά, σπούδασες. Γιατί όποιος δουλεύει για τα λεφτά, η Σουζάνα δουλεύει για τα λεφτά. Είμαστε οι Σουζάνες, εμείς δουλεύουμε και τα θέλουμε τα λεφτά για τις ανάγκες μας. Γιατί έτσι τα έχει κάνει φύση. Γιατί άμα δουλεύουμε με τα λεφτά για τα λεφτά, είμαστε οι χοντροσουζάνες και χαιρόμαστε, και αντί να πάμε να αυτοκτονήσουμε και να πάμε να κρυφτούμε, ζητάμε και τα αρέστα. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Δηλαδή, τώρα ο Μητσοτάκης πρέπει τώρα, αυτή τη στιγμή που το αναφέρω και το ακούνε, αν τα ακούνε και όποιος τα ακούνε, του το πει. Πες αυτό και να κλείσουμε. Όμως... Ναι, πρέπει να βγει όμως, όλοι θα παίρνουμε τον ίδιο μισθό. Απλά ο καθένας με τα χαρίσματά του, με τις δυνατότητές του, με το ταλέντο που έχει, θα κάνει το κουμάντο. Αυτός θα είναι το κουμάντο και ο λαός ακολουθεί. Εμείς ακολουθούμε το Μητσοτάκη που τρώει αυτός με 113 κουτάλια, ούτε με ένα, ούτε με δύο, ούτε με τρία, με 113 κουτάλια. Έχουμε τον κουταλιανό στην ουσία, μας βάζει μες στην καζάνα, μας βράζει και μας τρώει. Καταλάβετε. Να σε καλά. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα. Ένα μηνότιμο, σε αφήνουμε. Φίλε μου. Με τον ΠΑΟΚ να τελειώσω. Μ' ακούτε, με τον ΠΑΟΚ. Έλα, πες το γρήγορα. Ναι, με τον ΠΑΟΚ. Σήμερα το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο, θέλει μεγάλη προσοχή. Από τη στιγμή που θέλουμε πρωτάθλημα και να κάνουμε πρωταθλητισμό, υποχρεούται και πρέπει ο ΠΑΟΚ να κάνει διπλό. Ναι, μεν είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν παίζεις με το ΠΟΚ να πούμε της Αθήνας εκεί πέρα κάτω και το έχει είναι πετυχημένο αποτέλεσμα, αλλά αν θέλεις να πάρεις πρωτάθλημα ΠΑΟΚ, ξεκινά σήμερα με νίκη. Έγινε. Σε ευχαριστούμε, Μενώτη μου. Να σε καλά. Παρακάτω στον επόμενο, παρακαλώ. Χαίρετε. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήρθαν τα πράγματα στη θέση τους τώρα. Κάτι έλειπε, κάτι έφυγε. Ήρθε και έδεσε. Έδεσε. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι θα ήθελα ο Πρωθυπουργός κυριολεκτικά να μας πει, εφόσον δεν μπορεί και πραγματικά αισθάνθηκε πάρα πολύ άσχημα όταν το άκουσε, με 800 ευρώ την ημέρα, το μήνα να ζει, την ημέρα μπορεί να ζει. Με 800 ευρώ το μήνα δεν μπορεί να ζει. Δεν είναι, ας μην του το δώσει ποτέ ο Θεός, είπε. Τρόμαξε που το άκουσε. Να μας πει λοιπόν, αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσοι είναι, που ζούνε με 400, με 500 ευρώ την ημέρα, μήπως θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα να ζήσουν και αυτοί τουλάχιστον με χρήματα που γι' αυτόν είναι απευθεία, δηλαδή με 800 ευρώ. Είναι αστείο, δηλαδή αυτό που άκουσα μου θύμισε εντελώς τη Μαρία Αντουανέτα. Εντάξει, λέει, άμα δεν έχουν ψωμί και φωνάζουν, λέει, γιατί φωνάζουν αυτοί εκεί έξω? Γιατί δεν έχουν ψωμί να φάνε. Α, σπάνε, λέει, πάντα σπάνε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς αυτό. Αν το ρωτήσει οποιοσδήποτε, όλους αυτούς εκεί στη Βουλή, πόσο έχει το εισιτήριο του λεωφορείου, δεν ξέρουν. Πιστεύω δεν θα ξέρει κανένας τους. Γιατί μένει κάποιος σε λεωφορείο από αυτούς. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι εντυπωσιακό πόσο μακριά είναι από τη ζωή όλων αυτών που θέλουν να πούν ότι είναι εκπρόσωποι. Δεν είναι εκπρόσωποι. Απλά είναι ένας άλλος τρόπος βασιλείας.
οι βασιλιάδες ήταν απομονωμένοι και αυτοί το ίδιο. Έχουν πάρει και τους αστυνομικούς και γύρω-γύρω προστατεύονται, όχι απλά προστατεύονται, απομονώνονται από τη ζωή όλων που υπάρχουν έξω από αυτούς. Άρα θα σου πω ότι το ερώτημα που θα έθετε σε κάποιον υπουργό, ας πούμε, είναι πόσο κάνει το εισιτήριο του λεωφορείου. Και αυτό. Βέβαια. Ό,τι πιο απλό υπάρχει στη ζωή μας, αυτά που ζούμε καθημερινά, δεν θα το ξέρει. Δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί δεν ενδιαφέρεται. Είναι χιλιάδες αυτά που κυριολεκτικά χάνονται, επειδή είναι μέσα στον κόσμο τους. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να έχουμε μια σωστή διοίκηση. Καλή σας μέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε. Θέλω να θυμίσω ότι το 2310287 και 3 οχτάρια είναι στη διάθεσή σας. Και αν είχατε μπροστά σας σήμερα έναν υπουργό, έναν βουλευτή ή τον πρωθυπουργό, τι θα τον ρωτούσατε? Και επίσης θέλω να σας θυμίσω, και θα το λέω κάθε μέρα τέτοια ώρα, ότι η εκπομπή μας, η πρωινή αναφορά, έχει δική της σελίδα στο Facebook. Πρωινή αναφορά ελληνικούς χαρακτήρες, μας βρίσκεται εκεί και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Μας βρίσκεται εκεί. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Καλημέρα στον επόμενο φίλο. Καλημέρα, παιδιά. Καλή σου μέρα. Καλώς το. Μετεωρολόγος. Έλα, παλικάρι μου, τι κάνεις, καλά είσαι? Καλή εβδομάδα να είσαι. Καλημέρα. Καλά, καλά, είμαστε ωραία. Ο καιρός συνεχίζει και μας κάνει τα κέφια. Είναι καλός ο καιρός. Φάνηκε αυτό και το Σαββατοκύριακο, ο κόσμος πήγε στην παραλία, έκανε τις φόρτες του, είχε τα ρεπό του, τα... Και τα μπάνια του έκανε στη Χαλκιδική, φαντάσου. Και τα μπάνια του έκανε, ναι. Βέβαια. Μπράβο, 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 καλά έκανε. Κατά η θάλασσα, εντάξει. Καλά είναι, μακάρι να έχουμε και φέτος ένα μαλακό χειμώνα, έτσι δείχνουν οι προβλέψεις, για να μην έχουμε και έξω πολλά πολλά παιδιά. εντάξει, παιδιά, τώρα συγκλονίζομαι κάθε φορά με το πολιτικό μανιφέστο του Μενώτη. Είναι ο άνθρωπος, είναι case study, case study, δεν είναι. Είναι τρομερός, τρομερός. τώρα, έχω τα αγαπήσει τον κύριο Γιώργο, μην τα βάζεις με τον Λουτσέσκο, θα σε φάει ο Ρουμανόβλαχος, όπερ και γένετο, τι να τον κάνω. Σταμάτα λέω αυτή τη βιόλα, ο Λουτσέσκο, Ρουμάνος τεχνικός, ο Ρουμάνος, την πλήρωσε ο κύριος Γιώργος, θα κάνεις αυτή την κυριακή εκπομπή. Έκανα. Ξέρετε κάτι? Ορίστε, τι? Θα κάνεις αυτή την κυριακή εκπομπή, ο κύριος έκανε, Γιώργος. Και χθες έκανε. 10 με 1. Α, τι ώρα, ρε παιδί, τι ώρα? 10 με 1. Α, 10 με 1, αχ, χθες ήμουνα, πήγα εκδρομή και ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, 10 με 1 το Σαββατοκύριακο είναι ο Γιώργος πλέον. Λοιπόν, κυρία Άννα, εσύ τώρα που έτσι σε έχω κόψει έτσι ψαγμενιά λίγο, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, στο ψάξιμο. Πάμε νοερά τώρα στο κέντρο, στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας. Έτσι, νοερά, είμαστε εκεί, βλέπουμε τριγύρω και κοιτάμε, ας πούμε, τις αρχαιότητες, έτσι. Αυτές οι αρχαιότητες που βλέπουμε στο κέντρο της πόλης μας, πού μας παραπέμπουν, σε ποια εποχή, παιδί μου, παλιά, ας πούμε, δηλαδή, τώρα μην το κουράζω, στο Βυζάριο, μας παραπέμπουν, ας πούμε. Ως επί το Πλήστον. Ναι. Ως επί το Πλήστον, κύριε Χρήστο, λοιπόν, το Βυζάντιο, τι είναι, τι ήταν μάλλον, συντήρηση, παράβαση, δυσκοληψία, πατερημόνιος ουρανής, ναι, ναι, μέχρι εκεί. Κατά ψέματα, λοιπόν. Πάμε αντιστοίχως τώρα, κύριε Άννα, στο κέντρο της, ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Κοιτάμε τριγύρω, τι βλέπουμε, ας πούμε, βλέπουμε, δεν βλέπουμε αρχαία Ελλάδα, ας πούμε. Περικλή βλέπουμε. Ναι. Τι σημαίνει, όπερ. Ο χρυσός αιώνας του Περικλέους. Φιλοσοφικές σχολές, καλλιτεχνικές σχολές, ελεύθερο πνεύμα, αναζήτηση. Βάζει πόλη, κύριε Άννα, την πόλη των Αθηνών. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε η συμπρωτεύουσα, η συντήρηση. Και, και αυτή είναι το αρχαίο πνεύμα ελεύθερο. Βέβαια, σε κάθε πράγματα. Όποιος καταλαβαίνει κάτω, το κατεβαίνει κάτω, το καταλαβαίνει αυτό. Εδώ είμαστε, πάτερ ημών εν της ουρανής, αμάν ο πιλότος που πέταξε. Να, έλεγα, να το παλικάρι, εγώ δεν λέω. Μέχρι εκεί λες είμαστε, έτσι. Κάτι. Εδώ δεν έχουμε φράγκο, τώρα τα νοσοκομεία είναι άδεια. Δεν έχουν γιατρούς, δεν έχουν αρσιολόγους, παιδιά. Καρε, ποια νοσοκομεία, βρε. Ήμασταν μωρά και κοντεύουμε να βγούμε στη σύνταξη και ακόμη δεν έχει γίνει το μετρό. Μας δουλεύουνε. Γι' αυτό σου λέω. Και για αυτά
το Βυζάντιο φταίει με αυτά τα που άφησε εδώ τα... Και τώρα που θα γίνει, τώρα που θα γίνει και το ελληνικό, παιδιά, στην Αθήνα, μου το έλεγε τις προάλλες ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτό το κομμάτι των εργολαβιών, είναι κάτι μοναδικό. Εκεί να δεις πως θα εκτοξευθεί η Αθήνα. Εκεί όχι στην πρωτεύουσα θα είμαστε, συγχωριό θα είμαστε και πολλοί μας είναι. Να είσαι καλά με το ρολόγιο μου, την καλημέρα μας. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σου. Λοιπόν, έχουμε και άλλους φίλους στην γραμμή, τρεις για την ακρίβεια. Αλλά η ώρα περνάει και θα πρέπει και να πάμε σε διαφημίσεις και να δούμε. Έχουμε και τη σύνδεση με τα TaxiWay. Θα ζητήσουμε λοιπόν από τους φίλους που είναι ήδη στη γραμμή, αν έχουν την καλοσύνη για να μην περιμένουν στην αναμονή να πάρουν μετά το διάλειμμα. Θα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Πάμε γρήγορα να δούμε πώς είναι η κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτήν την ώρα. Φυσικά με τη βοήθεια από, όπως πάντα, τον TaxiWay. Καλημέρα σας. Καλημέρα από TaxiWay 18300, αστική χρέωση. Ένα σταθμό θα ενημερώσουμε την κίνηση για Νέα Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία. Ένα σταθμό θα ενημερώσουμε την κίνηση για Νέα Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία. Υπάρχει σταθμός, θα ενημερώσουμε την κίνηση από Νέα Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία. Ένα σταθμός, θα ενημερώσουμε την κίνηση για Βασίλη Σόλγας και για το κέντρο Τσιμισκή. 636. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η Βασίλη Σόλγας έχει πάρα πολύ κίνηση και η λεωφορολογία είναι κατηλημένη σχεδόν σε όλους το μήκος από Παργαρίδα. Ελεύθερη, ευχαριστώ. Μας γνωρίζει σταθμός για το κέντρο Τσιμισκή. 673. Και η Τσιμισκή και η Εγνατία έχουν αυτοκίνητα, αλλά κινούμαστε καλά. Αλήθεια, ευχαριστούμε. Σταθμός για Βαρδάρη Μοναστηρίου. 88. 1188. Καλή είναι η Μοναστηρίου και χαμηλά έλα κατάδε στο Βαρδάρη και αυτή η καλή. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα σταθμός για Περιφερειακό. Ένα σταθμός για το Περιφερειακό. Ένα σταθμός για Περιφερειακό να ενημερώσουμε. Υπάρχει ένα σταθμός να ενημερώσουμε για το Περιφερειακό. 567. Κέντρο πριν και ένα τέταρτο που πέρασε, κανένα πρόβλημα. Αλήθεια, ευχαριστώ πολύ τους σταθμούς. Αυτά από εμάς μέχρι στιγμής. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Πολύ. Λοιπόν, γρήγορα να θυμίσουμε ότι η TaxiWay είναι μαζί μας καθημερινά. 18300 είναι το πενταψήφιο νούμερο στο οποίο τηλεφωνείτε και μόνο με αστική χρέωση ένας επαγγελματίας της TaxiWay βρίσκεται δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσει με ασφάλεια. 3 λεπτά μετά τις 7.30, όχι μετά τις 7, 7 και 33 λέει το ρολόι του Λίμπερο. Θα πάμε γρήγορα στο τελευταίο μας διάλειμμα, Χρήστο μου. Και όταν επιστρέψουμε με τις δικές σας γραμμές και με την υπόλοιπη κουβέντα, η πρωινή αναφορά θα είναι εδώ. Σε αυτήν τη φάση η ώρα είναι 7.30. Τι ώρα είναι? Τι χρώμα είναι? Η απάντηση είναι Tetralux. Η κορυφαία ελληνική βιομηχανία χρωμάτων, πάντα στην ώρα της. Ήρθε η ώρα για σοβαρές δουλειές. Σκέφτομαι να μπω στο εξοικονομώ και να βάλω θερμοπρόσωψη. Έχω ακούσει. Μην ακούς, κάποια πράγματα δεν τα κάνεις κάθε μέρα. Πήγαινε κατευθείαν για Tetralux και ζήτησε τον ακριλικό σοβά Tetracryl. Φοβερό προϊόν. Πιστοποιημένο. Αντέχει στο χρόνο. Δεν κάνει ρογμές και είναι οικονομικός. Tetracryl από την Tetralux. Και ξέχνα βαψίματα και μερεμέτια για πολλά χρόνια. Λέσε. Δεν λέω, το έψαξα.
Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux δίνει πιστοποιημένες λύσεις. Θερμοπρόσωψη και ακριλικό σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Αφιγραντήρας Μόρις Premier Plus. Με smart control και Wi-Fi για πλήρη έλεγχο. Ανεξάρτητη λειτουργία καθαρισμού αέρα 5 σταδίων για καθαρότερη ατμόσφαιρα. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST. Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Γιατί υπάρχουμε. Ποιο είναι το νόημα της ζωής. Γιατί τα ντόνατς έχουν τρύπα στη μέση. Τρύπα στη μέση. Αυτό το meeting θα μπορούσε να ήταν ένα απλό email. Γιατί με έχεις το διαβάστηκε. Στη ζωή έχεις πολλά ερωτήματα. Στην ενέργειά σου, όχι. Γιατί έχεις ΔΕΗ. Έχεις προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν την καθημερινότητά σου εύκολη, επιλογές για να κάνεις καλό στον πλανήτη, υποστήριξη σε όλες τις ενεργειακές σου ανάγκες και επιβράβευση. Έχεις όλα όσα χρειάζεσαι από αυτόν που εμπιστεύεσαι για να νιώθεις καλά με την επιλογή σου. Μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Ποιος είπε ότι οι ανάγκες μας άλλαξαν? Θέλω πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Ευβοιέ Μιχαηλίδης, Λέοντος Σοφού 3. Ασφαλές. Ευβοιέ Μιχαηλίδης, Λέοντος Σοφού 3. Και στεγασμένο. Ευβοιέ Μιχαηλίδης, Λέοντος Σοφού 3 είπαμε. Πάρκινγκ Ευβοιέ Μιχαηλίδης, Λέοντος Σοφού 3. Τα θέλω σου στο πάρκινγκ. Έλα αγάπη μου. Έλα. Κάτσε, τώρα κάναμε εξωσωματική. Όχι, όχι, κάτσε. Μίλησα με τους γιατρούς και μου είπανε πως όλα πήγαν άψογα. Μέχρι και η μεταφορά εμβρίων έγινε από πιστοποιημένους οδηγούς. Σε λίγο μπαμπά θα φωνάζει. Bioex.gr. Μεταφορά κρυοσυντηρημένων οαρίων και σπέρματος, βλαστοκύτταρα, φάρμακα, δείγματα αίματος σε ελεγχόμενη θερμοκρασία. Bioex.gr. Μεταφορές βιολογικού υλικού με ασφάλεια. Από την Team Ταυλαρίδης στο 2310-543210. Μένουμε ομάδα. Μένουμε στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Αν σου τηλεφωνήσουν από εταιρεία ερευνών ραδιοφωνικής ακροαματικότητας και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουγες χτες, πες ελεύθερα αθλητικό λίμπερο 107,4. Στήριξε την παρέα σου. Ακούω τον αθλητικό λίμπερο 107,4 και το δηλώνω. Λίμπερο 107,4. Η δική σου ομάδα. Επιστρέψαμε γρήγορα από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Στα 38 λεπτά μετά από τις 7 βρισκόμαστε. Λίμπερο ακούτε βέβαια στους 107,4. Η πρωινή αναφορά με Άννα Ορφανίδου και Χρήστο Κιώση είναι στον αέρα της πόλης. Έχει μπει στην τελική της ευθεία. Να ευχαριστήσω τους φίλους που ανέμεναν στις τηλεφωνικές τους γραμμές. Και Άννα, πάμε να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν. Πάμε. Καλημέρα. Ελάτε, καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Ναι, με ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι ΑΕΚ. Ναι. Τρία χρόνια περίπου παίζαμε σε χαμηλές κατηγορίες ποδόσφαιρο. Αλλά εγώ είμαι αντιολυμπιακός. Γιατί ο παππούς μου ήταν δοξαδρά μας. Καταλαβαίνετε, το μίσος κρατάει από πολύ παλιά. Ναι. Λοιπόν, στο παιχνίδι που είχε γίνει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα, ανέβηκα από Θεσσαλονίκη με τρένο. Κοιμήθηκα στο Αριστοτέλειο, γιατί εγώ έχω σπουδάσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκεί στο βιολογικό, εκεί που θέλουν να καταργήσουν μια κατάληψη, να την κάνουν. Πού μένεις τώρα, είσαι στην Αθήνα? Άστο τώρα, να πω την ιστορία και θα καταλάβεις. Λοιπόν, και ήρθε ένα παιδί συμφοιτητής μου, ΠΑΟΚΤΖΙΣ, και μου λέει δεν θα κοιμηθείς εδώ, είναι κρίμα, έλα να κοιμηθείς στο σπίτι μου. Το παιδί μένει στην Αριστοτέλους και έμενε και όταν ήταν φοιτητής. Λοιπόν, ανέβηκα πάνω στο μπαλκόνι και εκεί στην Αριστοτέλους είναι το σταυροδρόμι όλων των πολιτισμών. Ενώνεται η αρχαία Ελλάδα με τη Ρώμη, ο Μέγας Αλέξανδρος με την Κλεοπάτρα, η Αλεξάνδρεια με την Κωνσταντινούπολη,
Μέχρι την Ινδία φτάνει εκείνο το σημείο του μπαλκονιού. Γιατί βλέπεις κάτω τη ρωμαϊκή αγορά, η οποία εκεί ήταν από το 2ο αιώνα π.Χ. ελληνιστική αγορά. Mm-hmm. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι και άριστο, είναι και τέλειο. Γιατί είναι όλοι φοιτητές μαζί. Όχι όπως στην Αθήνα ή την Πάτρα που είναι άλλα τα πολυτεχνία, άλλα τα... Εμείς, όποτε κάναμε διάλειμμα, πηγαίναμε στη φιλοσοφική. Στο καψιμί της φιλοσοφικής πηγαίναμε. Και ήταν όλο γυναίκες. Από Σέρες, από Δράμα, από Καβάλα, από Κοζάνη. Ήταν ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η Θεσσαλονίκη είναι Εγνατία οδός, είναι όλα. Η Αθήνα είναι, αλλά η Θεσσαλονίκη είναι κάτι παραπάνω. Δεν είναι συμπρωτεύουσα. Είναι πολιτιστικό κέντρο. Όπως το 97 που ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Τώρα, όσον αφορά το Μενώτη, επειδή εγώ τον ακούω, οι άνθρωποι είμαστε ίσοι, αλλά δεν είμαστε ίδιοι. Δεν μπορεί να παίρνει ο Μέση ή ο Μαραντόνα τα ίδια λεφτά που παίρνει ο Παραπραστανίτης ή ο Στυλιανόπουλος ή ο Χάτζης Παναγής να παίρνει τα ίδια λεφτά που παίρνει ο... Τέλος πάντων, ένας οποιοδήποτε άλλος παίκτης. Οκ, okay, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, δεν γίνεται να παίρνουμε όλοι τα ίδια λεφτά. Γιατί εγώ είχα ανατολικογερμανίδα φιλενάδα, uh-huh, η οποία ήταν έξι αδέλφια και μου έδωσε το κλειδί, πήγα στο Βερολίνο, στο Τέγκελ, μου έδωσε το κλειδί από το σπίτι της και γυρνούσα. Γιατί στο Βερολίνο, να ξέρετε, είναι πολύ ωραία πόλη. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Εγώ είχα το κλειδί μέσα στην τσέπη και κυκλοφορούσα 24 ώρες το 24ωρο, κυκλοφορούσα, είχα βγάλει φουσκάλες στα πόδια. Λοιπόν, στο Ανατολικό Βερολίνο μου έλεγε, καθόμασταν 5 αδέλφια, η μάνα και ο μπαμπάς, τρώγαμε το μεσημέρι και φοβόμασταν να πούμε κάτι για το κόμμα, γιατί φοβόμασταν να μην πάει κάποιος από την οικογένεια και μας ρουφιανέψει στη στάζη. Τόσο καλά. Ξέραμε όλες οι κοπέλες τι σουτιέν φοράνε, γιατί παίρναμε με κουπόνι και δεν χρειαζόταν να τις γδίσουμε. Τα εσώρουχα ήταν ένα εσώρουχο όλα τα κορίτσια. Εντάξει. Αυτά. Γεια σας. Γεια σου. Να είσαι καλά. Γεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω γρήγορα. Έχουμε κόσμο αρκετό. Εγώ θα πω την αλήθεια μου λίγο. Δεν το στην αρχή. Άλλο νόμιζα ότι θα έλεγε, αλλά αλλού το κατέληξε ο άνθρωπος. Ναι, καλά, ναι. Παλικάρι. Λοιπόν, καλημέρα. Ελάτε. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλώς τον. Ο φίλος που μας ξέχασε να μας πει αν υπήρχαν και μπλουτζί στο Βερολίνο. Είχαν. Πόσο ακριβά ήταν. Ναι, 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 τέλος πάντων. Εγώ για το θέμα της ημέρας έχω μία απάντηση. Παρακαλώ. Και ένα ερώτημα. Σύντομος θα είπα. Ναι. Όλους αυτούς που έχουμε στη Βουλή, ποιος τους στέλνει, εμείς με τη συμμετοχή μας και κυρίως με τη μη συμμετοχή μας. Mm-hmm. Συμφωνώ απόλυτα. Οπότε, το ερώτημα, απόλυτα συμφωνώ. Παπαντώ. Ένα ερώτημα έχω και με βασανίζει. Ναι. Εμένα είπε να βασανίζει όλους αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο. Δουλεύουμε για να τρώμε ή τρώμε για να δουλεύουμε. Αχ, το μεγάλο. Εγώ το ερώτημα αυτό το κάνω. Βάνω τη μουσούρα κάθε πρωί στον καθρέφτη και το κάνω. Το ερώτημα και προσπαθώ να δω απάντηση. Όλοι αυτοί που μιλάνε, περισσότεροι που μιλάνε και λένε διάφορα, ας κάνουμε για αυτό το πράγμα. Μπας και πάμε λίγο μπροστά. Κάντε μου τη χάρη να μας παίρνετε πιο συχνά τηλέφωνο να μας το θυμίζετε. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό, με τη μουσούρα με τον καθρέφτη. Τώρα τα υπόλοιπα να ακούω διάφορα από διάφορους φιλόσοφους εδώ, φιλοσοφούν. Ωραία, είμαστε αμπελοφιλόσοφοι του πρωινού όλοι. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Αλλά τουλάχιστον κάποια στιγμή βλέπω και τη μουσούρα. Κάνουμε και την αυτοκριτική. Δουλεύουμε για να τρώμε ή τρώμε για να δουλεύουμε. Να το δω το ερώτημα. Οπότε αν το απαντήσουμε αυτό το έχουμε λύσει. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Παρακάτω στον επόμενο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα Βέρια Τριαντάφυλλος. Τι κάνετε? Γεια χαρά Τριαντάφυλλε. Καλώς τον. Γεια σου Τριαντάφυλλε. Καλά. Για το ανατολικό Βερολίνο και δυτικό έχω να πω, όταν έσπασε η Ρωσία και ήρθαν πολλά άτομα εδώ στη Βέρεια, παλινοστούντες, ρωτούσε έτσι άτομα που υποτίθεται ξέναν, λέω γιατί έπεσε η Ρωσία, λέω ήταν το μποϊκοτάζ της Αμερικής, λέω ήταν τόσο πολύ σας κόντρα όλος ο κόσμος, σας φοβήθηκε. Και μου απάντησε ένας, μου λέει, ξέρεις τι έγινε στο τέλος, μου λέει, εμείς κάναμε ότι δουλεύαμε, λέει, και αυτοί κάνανε ότι μας πλήρωναν. Λέει, και δεν υπήρχε περίπτωση να πάει παραπάνω αυτό. Λέει. Αυτό το έχω ακούσει από πάρα πολλούς. Αυτή τη συγκεκριμένη ατάκα. Ναι, ναι. Μου το είπε παιδί που ήταν, ασχολιόταν με αυτά. Αυτό που μου είπε. Τώρα, τι ήταν το μποϊκοτάζ και τέτοια. Άλλο. Τι θα ρωτούσε έναν πολιτικό.
Ναι. Πρώτα-πρώτα θα τον ρωτούσα, αν ήταν ένας Νετανιάχου ή κάποιος άλλος, θα του έλεγα τον πόλεμο που κάθεσαι και κηρύττεις, πόσο πρόθυμος είσαι να πας στην πρώτη γραμμή ενώ τον υποστηρίζεις. Ένα αυτό. Και τους δικούς μας θα τους ρωτούσα κάτι ανόητες δηλώσεις που κάθεστε και βγαίνετε και κάνετε, ας πούμε, όπως ήταν ο κύριος Γεωργιάδης όταν έβγαλε τον πτωχευτικό νόμο και λέει, τι θέλετε, λέει, εμείς σας δώσαμε δικαίωμα να πτωχεύσετε, να έχετε τη χαρά να ξαναστήσετε την περιουσία σας, και φαινόταν να το έλεγε να το πίστευε. Και θα του ρωτούσα, αυτές τις ανόητες δηλώσεις είναι από φυσικού σας ή έχετε εκπαιδευτεί να τις κάνετε? Έχετε... είναι η φύση του λιθιότητα. Είναι και στην ταινία με τον Πίτερ Σέλλερ. Για να γίνεις πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, στην ταινία ο Κυπουρός λέει στο τέλος, ένας πρέπει να είσαι πραγματικά εκείνος, λέει, για να γίνεις πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι στην ταινία. Ή έχετε, θα τους έλεγα, εν γνώση σας του Λεμπέση, νομίζω το πόνημα, που λέει η χρησιμότητα της ηλικιότητας εν το σημερινό πολιτικό βίο, που δίνουν τέτοιες δηλώσεις τύπου, ας πούμε, όταν είναι βράδυ, έξω είναι σκοτάδι. Ή όταν βρέχει, πέφτει νερό από τον ουρανό. Είναι τέτοιες απαντήσεις που δεν μπορείς να φέρεις κοντά. Θα πεις, ναι, πραγματικά ισχύει αυτό που είπε. Δηλαδή η χρησιμότητα της ηλικιότητας εν το σημερινό πολιτικό βίο. Αυτό θα ήθελα να μάθω. Επίθετες το κάνετε ή είναι που... Πολύ ωραίες οι ερωτήσεις. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Τεντά, φίλε. Καλή εβδομάδα να έχεις. Και στον επόμενο, χαίρετε. Έλα, Χριστομένο, τι πάλι εδώ. Έλα, γόρι μου. Τι έγινε? Τι έγινε? Και ναι, να απαντήσω στο φίλο που είπε ότι δεν γίνεται να παίρνουμε όλοι τα ίδια λεφτά, ο παραστατήτης να παίρνει τα ίδια λεφτά με το ΜΕΣ. Ναι, φιλαράκι μου, και όλος ο κόσμος να το ακούσει, όλοι θα δουλεύουμε για τα ίδια λεφτά, ξέρεις γιατί, θα το ξαναπώ, γιατί έχουμε τις ίδιες ανάγκες. Δεν πάει να είσαι όποιος θέλεις να είσαι, δεν πάει να είσαι ο King Kong που είσαι ο μπρατσαράς και μπορεί να δίνεις μια μπουνιά και να πέφτει μια πολυκατοικία και εγώ να είμαι ο πιο μαρθακός που άμα φυσήξεις θα πέσω, και έχουμε τις ίδιες ανάγκες. Το ίδιο θέλουμε να φάμε, το ίδιο θέλουμε να κοιμηθούμε, έτσι τα έχει κάνει η φύση. Δεν τα έχει κάνει ο Μενώτη ή ο άνθρωπος. Η φύση μας τα έχει κάνει έτσι να έχουμε τις ίδιες ανάγκες. Οπότε από τη στιγμή που έχουμε τις ίδιες ανάγκες, γιατί έτσι τα έχει κάνει η φύση, πρέπει να έχουμε όλοι τα ίδια λεφτά για τις ανάγκες μας. Και το χρήμα το κάναμε για να δουλεύουμε για τα καθημερινά μας, για τις ανάγκες μας. Και τελικά το χρήμα το κάναμε για να δουλεύουμε για το χρήμα. Δηλαδή στην ουσία είμαστε οι σουζάνες του χρήματος. Αυτό που απεχθανόμαστε, αυτό που συγχαινόμαστε και βλέπουμε την άλλη και λέμε, την ξεφτυλισμένη πάει και δουλεύει στα κόκκινα λαμπάκια. Ξέρεις γιατί δουλεύει στα κόκκινα λαμπάκια? Για αυτό το συγχαμένο το χρήμα. Και δεν θα παίρνουμε τα ίδια λεφτά. Μην γινόμαστε οι ίδιοι σουζάνες για κάτι που δεν το γουστάρουμε, για κάτι που το φτύνουμε. Είναι ξεφτύλα. Ο Μητσοτάκης, ο κάθε Μητσοτάκης πρέπει να παίρνει τον ίδιο μισθό με τον Μενώτη, με την Ανούλα, με τον Χρήστο, με τους πάντες και με τα πάντα. Δεν έχει καμιά διαφορά ο ένας με τον άλλον. Η διαφορά μεταξύ ανθρώπων, ξέρετε ποια είναι? Δεν είναι ούτε αν είναι έξυπνος, ούτε αν είναι δυνατός, ούτε αν είναι όμορφος. Είναι τα λεφτά. Εάν μοιράσουμε τα λεφτά σε όλους μας τα ίδια, το ίδιο, θα ηρεμήσει η ανθρωπότητα, ούτε πόλεμοι θα υπάρχουν, ούτε ο ένας θα κοροϊδεύει τον άλλον. Και κοιτάξτε που την έχουμε φτάσει στη ζωή εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Η ζωή μου θάνατός σου. Ξέρεις γιατί είναι η ζωή μου θάνατός σου? Λόγω χρήματος. Ο μηχανικός παρακαλάει να χαλάσει τα μάξι σου για να πας να το κάνεις, να το πληρώσεις. Ο γιατρός παρακαλάει να αρρωστήσεις για να πας στο ιατρείο του να το πληρώσεις. Ο καθένας στη δουλειά του παρακαλάει το κακό του αλουνού για τα λεφτά, για την κορώμα. Και κατά τα άλλα ευχόμαστε στα Πάσχα και στα Χριστούγεννα υγεία και να είμαστε όλοι καλά. Όχι, αυτό είναι προσποιητό, είναι υποκριτικό, είναι να είχαμε να λέγαμε, είναι ένα ψέμα. Ο ένας παρακαλάει το κακό του αλουνού για τα φραγκοδίφραγκα. Ενώ αυτό που σας λέω Μενώτη, εάν τα μοιράσουμε σε όλους το ίδιο, πέρα από την ικανότητα του καθενός, την ικανότητα του καθενός θα τη σεβόμαστε, θα τη χειροκροτάμε, θα υποκλεινόμαστε, γιατί είναι ταλέντο, έχει χάρισμα. Αλλά δεν θα τη μετράμε την αξία με λεφτά. Την αξία με λεφτά, θα το ξαναπώ για τελευταία φορά να το καταλάβετε, τη μετράει η Σουζάνα στα κόκκινα λαμπάκια. Και είμαστε κοκκινολαμπατέρ, είμαστε ξεφτύλα ένα. Ακούστε το Μενώτη που σας λέει. Μενώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι ρε, αυτά είναι απλά τα πράγματα ρε Χρήστο. Πρέπει να σώσουμε την ανθρωπότητα, τα φιλιά μου. Γεια σου, να, γεια σου. Γεια. Συνεχίζουμε με τον επόμενο, καλημέρα. Ναι, εγώ τον ακούω το Μενώτη. Καλημέρα. Ναι, έλα, σε ακούμε φίλε. Ναι, εγώ τον ακούω το Μενώτη, τον καταλαβαίνω. Έχει τα δίκια του. Αλλά στην αρχαία Ελλάδα, στην Αθήνα, υπήρχαν οι λεγόμενοι χορηγοί. Δηλαδή, ποιοι ήταν τα όπλα δηλαδή, τα παίρνανε, υπήρχε μια εφορία και έλεγε, είσαι πλούσιος φίλε, έλα εδώ. Πόσα έχεις? 100. Ωραία.
τι χρειαζόμαστε στρατιωτικές δαπάνες, χρειαζόμαστε στόλο. Ωραία. Φτιάξε 50 πλοία από τα χρήματά σου, που, γιατί είσαι μάγκας. Έλα, ήταν οι λεγόμενες τριεραρχίες αυτό που περιγράφεις. Ναι, σε έπιασε η εφορία, φίλε. Γι' αυτό υπάρχει εφορία. Την εφορία δεν την πήδηξε κανείς. Ούτε πρόκειται. Και ο Αλ Καπόνε από την εφορία πια. Στην Αμερική έχουν μία παροιμία που λένε ότι δύο πράγματα δεν μπορείς να αποφύγεις ποτέ. Death and taxes. Το θάνατο και τις φόρες. Γι' αυτό πρέπει να δίνεις κίνητρο σε κάποιον, ας πούμε, που... Δηλαδή θα πάρω εγώ 100 και παίρνει 100 και ο άλλος. Δηλαδή, ας το πάρουμε αλλιώς. Ένας που δουλεύει στον πύργο ελέγχου, στην πολιτική αεροπορία, και ξυπνάει το πρωί 3 ώρα να πάει να κάνει τη βάρδια. Και γίνεται μια αεροπειρατεία ή καθορίζει τις ζωές 600 ανθρώπων, όπως τα Τέμπη, έτσι. Γιατί ο σταθμάρχης, ας πούμε, των Τεμπών, ο ελεγκτής εναέρειας κυκλοφορίας, έτσι, 600 άτομα μέσα στο αεροπλάνο. Και λέει στους πιλότους, εσύ θα πας πιο κάτω, εσύ θα πας πιο πάνω, εσύ πιο δεξιά, εσύ πιο αριστερά. 600 ζωές και το πλήρωμα, αεροσυνοδοί, πιλότοι κτλ. Θα πάρει τα ίδια λεφτά με τον άλλον που φτιάχνει ένα καφέ, ας πούμε, ή πουλάει ένα σαντούιτς. Είμαι σίγουρος. Πάντως να σου πω κάτι. Εγώ και εσένα σε ακούω με προσοχή. Βλέπεις, δεν διακόπτω και κανέναν για να μιλήσετε εσείς. Αλλά σκέψου ότι και αυτός που είναι στην αποκομιδή των απορριμμάτων κάνει εξίσου σημαντική δουλειά με αυτόν. Γιατί αν αφήσει τα σκουπίδια μας εκεί έξω, θα σκουλικιάσουμε. Δηλαδή, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ο καθένας μας είναι ένα κομμάτι του παζλ. Του παζλ που είναι ολόκληρη η ζωή μας. Αν υπάρχει σωστή εφορία και δεν φοροδιαφεύγει ο κόσμος, αυτός που παίρνει παραπάνω θα πληρώσει παραπάνω φόρο. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Είμαι βέβαιος, φίλε μου, και με αυτό θα σου κλείσουμε και να πάμε και στον επόμενο, ότι παρά τις φαινομενικές διαφορές που έχετε στη φιλοσοφία με το Μενώτη, αν σας βάλουμε και τους δύο να μοιράσετε τα πράγματα, θα τα βρείτε πάρα πολύ εύκολα. Να το ξέρεις αυτό. Δεν διαφωνείτε ουσιαστικά. Να θυμίσω ότι υπήρχε και ο εξωστρακισμός. Υπήρχε δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα και ένα νησάκι, όποιος δεν γουστάρει, να του πάμε εκεί πορτοκαλάδες, να του πάμε γυναίκες, να του πάμε ό,τι θέλει και να κάτσει στο νησί να περάσει την υπόλοιπη ζωή του. Έτσι πάω και εγώ. Μια χαρά ακούγεται ο εξωστρακισμός, έτσι όπως το λες. Σε χαιρετούμε γιατί δεν έχουμε χρόνο, φίλε. Συγγνώμη. Στον επόμενο, ας είναι και ο τελευταίος. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είναι πάρα πολύ καλή. Όταν έχω χρόνο την ακούω. Θα ήθελα να πω τον κύριο πιο μπροστά που έλεγε κάτι. Θα του κάνω μια ερώτηση από το Ανατολικό Βερολίνο για να πάνε προς το Δυτικό. Πόσοι περάσανε το τείχος, πόσοι το πηδήξανε. Και όσοι πόσοι περνούσανε από το Ανατολικό προς το Δυτικό. Τίποτα άλλο. Ωραίο το ερώτημα. Το έχουν δείξει και ταινίες αυτό το ερώτημα. Πώς γινότανε. Δεν το ξέρω. Και πρέπει στη ζωή μας να υπάρχει και ένας ανταγωνισμός. Χωρίς ανταγωνισμό δεν γίνεται. Δεν εξελίσσεται η ανθρωπότητα και η τεχνολογία. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Πώς πέρασε η ώρα, έτσι, Άννα μου. Στείλω μια καλημέρα και στο φίλο τον Αντώνη, στο Κιανό Λευκό Μόναχο. Καλημέρα από το Κιανό Λευκό Μόναχο, 1000 χρόνια Ηρακλής. Στο θέμα της ημέρας, σε οποιοδήποτε πολιτικό και να συναντούσα, θα τον ρωτούσα αν είναι τόσο δύσκολο να κάτσουν όλοι οι πολιτικοί μαζί και να λύσουν όλοι μαζί τα προβλήματα του κόσμου που γι' αυτό το λόγο τους εκλέγει. Νερό, σύντηση, στέγαση, υγεία, παιδεία. Είναι 5 απλά πράγματα. Είναι τόσο δύσκολα τουλάχιστον αυτά όλοι οι πολίτες να τα έχουν από τους πολιτικούς. Τα υπόλοιπα... Αντώνη μου, δεν είναι δύσκολο, αν με ρωτάς χωρίς να είμαι πολιτικός. Απλώς δεν υπάρχει θέληση να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Γιατί αν λυθούν αυτά τα προβλήματα, δεν θα υπάρχει λόγος ύπαρξης αυτών των διαφόρων πολλών κομμάτων, της πολυδιάσπασης, και δεν θα υπάρχει λόγος να υφίσταται και το διέρη και βασίλευε που λέγαμε στην αρχή. Γιατί μέσα από αυτό το διέρη μπορούν και βασιλεύουν. Αν είναι όλοι ενωμένοι και είναι όλα μια χαρά, δεν θα υπάρχει αυτή η ίντριγκα η πολιτική, όπως αντιλαμβάνεσαι. Αυτά τα 5 λέει λοιπόν, να τα έχει όλος ο κόσμος και για τα υπόλοιπα να κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται. Αυτό ακριβώς θα ρωτούσε ο φίλος ο Αντώνη τους πολιτικούς, και φαντάζομαι και οι περισσότεροι από εσάς κάπου εδώ σε αυτή την άποψη του φίλου του Αντώνη θα κινείστε. Αυτό κατάλαβα. Εντάξει, δεν κινούνται όλοι. Χρήστο, μπορεί να ακούγεται λογικό, αλλά δεν κινούνται όλοι εκεί, γιατί κάποιος σου λέει ότι εγώ θέλω να έρθω σε αυτή τη ζωή και να κάνω όσο πιο πολλά λεφτά μπορώ.
να κάνω λεφτά, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το γούστο μου, έτσι. Αυτό θα ήθελα να κάνω. Φυσικά και αυτός δεν το αντιλαμβάνεται ότι δεν τα πάρει μαζί του. Αλλά τέλος πάντων, όσο θα είμαι εδώ, σου λέω. Δηλαδή, ο άλλος είναι ο Νιάρχος, ωραία. Ο Νιάρχος, τώρα δανείζομαι. Ο Βαρδινογιάννης, ποιος άλλος έχουμε πλούσιο εδώ, ο Λάτσης. Οι διάφοροι αυτοί οι ζάμπλουτοι. Δεν μπορούν να ζήσουν, δεν θα μπορούσαν να ζήσουν και αυτοί και τα παιδιά τους και τα γκόνια τους και τα δυσέγγονά τους και με λίγα λιγότερα και με πολλά λιγότερα. Εννοείται ότι θα μπορούσαν να ζήσουν. Αλλά τώρα έχουν αυτή τη ζούρλα στο κεφάλι να κάνουν όσα περισσότερα μπορούν. Νομίζουν ότι θα ζήσουν για πάντα, δεν ξέρω τι νομίζουν. Καλημέρα και στο φίλο τον Πρόδρομο, ο οποίος είναι και σήμερα στην συντροφιά μας. Άννα μου, έχουμε 3 λεπτά στην διάθεσή μας. Μόνο 3, Μόνο 3, δυστυχώς, ναι. Πώς πέρασε η ώρα πάλι σήμερα, ρε εσύ. Τσάκα τσάκα περνάει τελικά. Και την Εστέρα, ξέρεις τι φοβάμαι, τη θεωρώ την χειρότερη μέρα από όλες τις απόψεις. Πολύ εύκολα περνάει η ώρα μαζί σου, Χρήστο Κιώση. Αχ, Άννα μου. Μην ξεχνάτε, σήμερα ΑΕΚ ΠΑΟΚ από το Παπαρίνα, μετάδοση φυσικά από τον Λίμπερο εδώ σε 107,4, με όλο το επιτελείο στις επάλξεις, ολοζώντανα τα πάντα. Λοιπόν, μήπως ήρθε η ώρα, Χρήστο, ήρθε? Ήρθε, Άννα μου, ναι, ήρθε. Και όλοι ξέρουμε γιατί μιλάμε. Ήρθε η ώρα για την καλή είδηση της ημέρας. Δεν θα σε σταματήσει κανείς. Don't stop me now, λένε η Queen. Και κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τη Μαρία Δατσέρη. Το ξέρεις αυτό το ονοματεπώνυμο, το έχεις ξανακούσει? Όχι. Αλλά να είσαι σίγουρος, στο υπογράφω ότι θα το ακούς πολλές φορές στο μέλλον. Μιας και πρόκειται για την μαθήτρια από την Ελλάδα, συγκεκριμένα από το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, ετών 13 παρακαλώ, που κέρδισε το πρώτο βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας. Μπράβο. Η Μαρίτα Δατσέρη κέρδισε το πρώτο βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας, 17ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Λογοτεχνίας για την ακρίβεια. Μόλις 13 ετών, ολοκλήρωσε μόλις την πρώτη γυμνασίου, αγαπάει τα βιβλία, απολαμβάνει να διαβάζει Βυζινό και Καβάφη και είναι το κορίτσι που κατόρθωσε όχι απλά να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, αλλά να την ανεβάσει και στο πιο υψηλό σημείο του βάθρου με το πρώτο βραβείο. Μπράβο στο κορίτσι. Καλημέρα στο φίλο με το ψευδόνυμο εδώ στο Facebook, Ασφοδελός Λιμών, ο οποίος αναφέρει στο μήνυμά του, Άννα, πείτε του κυρίου ότι χωρίς το Βυζάντιο δεν θα είχε γνωρίσει ποτέ την αρχαία Ελλάδα. Εντάξει, δεν είναι και τόσο απόλυτο αυτό, φίλε, γιατί το Βυζάντιο δεν ήταν σε όλες του τις εκφάνσεις υπέρ της αρχαίας Ελλάδας. Την πολέμησε κιόλας σε πολλές περιπτώσεις. Και έκανε και από τα ό,τι περνούσε από το χέρι του για να μην τη γνωρίσουμε εμείς οι νεότεροι. Μου ήρθε και ένα ερώτημα από όλο αυτό το διάστημα. Λέμε για τους Έλληνες που μας ακούνε σε Αμερική, σε Γερμανία, από Αυστραλία μας έχουν στείλει, από διάφορα μέρη του κόσμου. Προς το παρόν δεν θυμάμαι εγώ, αλλά βοήθαμε αν κάνω λάθος. Είχαμε από Ιταλία και συγκεκριμένα από Μπολόνια κάποιον να μας ακούει. Όχι, Χρήστο. όχι, δεν είχαμε. Αποκτήσαμε. Ωραία. Αποκτήσαμε τον Μάρκο, ο οποίος λέει: ένα είναι το ερώτημα. Καλημέρα, Μάρκο, και από Ελλάδα. Ένα είναι το ερώτημα. Είναι τόσο γλυκιά η καρέκλα, βρεμπαγάσιδες? Είναι, Μάρκο. Γεια σου, ρε Μάρκο, από Μπολόνια. Είναι τόσο γλυκιά η καρέκλα. Πρέπει να υπάρχει πολιτικός και υπουργός και βουλευτής να το ρωτήσει. Το λέμε εμείς. Είναι πολύ γλυκιά. Εδώ εμείς δεν αφήνουμε την καρέκλα του μικροφόνου, βρε. Ή μάλλον όχι. Θα την αφήσουμε. Θα την αφήσουμε, παιδιά, γιατί πρέπει να δώσουμε τη σκυτάλη στον Κωνσταντίνο Τσίψιο και στο Χρήστο Γιωβάνογλου. Είναι έτοιμοι να σας βάλουν στην πρίζα για το επόμενο δίωρο. Οπότε δεν φεύγετε από το Λίμπερο. Μένετε εδώ κολλημένοι. Εξαιρετική η επόμενη εκπομπή, δεν τη χάνει κανείς. Και φυσικά στη συνέχεια το SDNA σε θέση Λίμπερο και όλο το υπόλοιπο εξαιρετικό πρόγραμμα. Πόσες φορές είπα τη λέξη εξαιρετικός? Του Λίμπερο.
Και ένα τελευταίο μήνυμα από τον Μενώτη. Όταν βγαίνει στην εκπομπή Μενώτη Μπομενώτη, περνάει πάω και εκφάριστα. Εννοείται, εννοείται. τα δικά σου τα ελληνικά μόνο εγώ τα πιάνω, να ξέρει. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο στις 6, σε 22 ώρες από τώρα. Φιλιά πολλά, αγάπες μου.